Ωχ, αδέρφια, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα και καλό καλοκαίρι. Καλή εβδομάδα, όχι. Καλό καλοκαίρι. Τι Καλιφόρνια, τι Καλλικράτεια. Σωτήρη, ένα ίχνος χαμηλώνει. Στο ένα είμαι εγώ, στην τρύπα ένα. Α, παλικάρι μου. Τι Καλιφόρνια, τι Καλλικράτεια. Το μότο του φετινού καλοκαιριού εδώ στην Τρόικα, στον Λίμπερο της καρδιάς σου. Κάθε πρωί, Δευτέρα Παρασκευή 10 ως 12, σας κρατάμε και μας κρατάτε συντροφιά. Θα είμαι ειλικρινής. Είμαι ήδη στον καταπέλτη. Σωτήρη, το παγώνεις λίγο μισό λεπτό. Εδώ, πού είναι. Και συνεχίζουμε. Είσαι γίγαντας. Σε παραδέχομαι, μπράβο. Σε παραδέχομαι. Ρε φίλε, το μυαλό μου δεν πήγε σε αυτό, το πιστεύεις. Το μυαλό μου δεν πήγε σε αυτό. Δε. Ποιο είναι αυτό. Το τρούπερ, μπράβο. Ναι, κόλλησα, ρε εσύ. Πόρε, φίλε. Καλά, με αυτού ξέρεις, η σχέση μου δεν είναι καλή. Καθόλου καλή. Καθόλου καλή. Ρε εσύ παίζουν απόψε, θα είχα φύγει εγώ. Θα είχα φύγει. Εντάξει, για κάτσε να πάρουμε, τα κάνουμε λίγο ζωντανά. Να πάρουμε το Σύφη λιγάκι τηλέφωνο. Σύφης. Πού τον έχω, δεν τον πέρασα το Σύφη, τον είχα χάσει και δεν τον πέρασα ακόμη. Λοιπόν, θα είμαι ειλικρινής, το είπα. Σωτήρη, δίνουμε στήρια ΠΑΟΚ. Λίγο τη Μαριλή. Γιατί χθες με είπε ότι δίνουμε, έτσι με είπε. Α, δίνουμε, θα μάθουμε σε λίγο πόσα. Δίνουμε για το ΠΑΟΚ Βασιλεία την Τρίτη. Σε λίγο θα... Μη μου τσο... Α, sorry, μην το μισάμε μου τσο, συγγνώμη. Ναι ρε φίλε. Πέντε, ω, τους κάνουμε μάγκες. Τους κάνουμε μάγκες, κυρίες και κύριοι. Δεν υπάρχει αυτό. Πέντε ψε, πέντε και σήμερα. Για τρία κάτι είχε ακουστεί. Πέντε εισιτήρια για το ΠΑΟΚ Βασιλεία την Τρίτη, στάδιο Τούμπας, ώρα 8:30 ονείν υπερπάντων αγών για τον δικέφαλο του Βορρά. Πληκτρολογείς FM, αφήνεις κενό. Γράφεις όνομα επώνυμο, γράφεις ΠΑΟΚ και το αποστέλεις στο 54-526. Να το πω άλλη μια φορά. 54-526. Και ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου από τα Opticon Express. Αυτό θα βάλω ένα κουιζάκι σε λίγο, το σκεφτώ. Όχι τώρα έτσι. Εκτός θα το δώσουμε έτσι χαβαλέ, ξέρω εγώ. Να βάλω ένα κουιζάκι, ρε, εσύ που να είναι. Να μπλέκει ο Ηρακλής μέσα, το δεν θέλω έτσι πάω. Λοιπόν, σε ποιο ελληνικό νησί βρίσκεται η παραλία της Γριάς το Πίδημα. Έτσι, FM κενό, όνομα, επώνυμο, δίπλα γράφεις το νησί και το αποστέλεις στο 54-526. Η παραλία πήρε το όνομά της από τότε που ένας ηρακλειδέας θεσσαλονικιός ραδιοφωνικός παραγωγός έκανε εκεί ταραβέρι το ίδιο βράδυ με δύο φίλες του. Αποστολή στο 54-526. Χρέωση μηνύματος 1 ευρώ και 24 λεπτά συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και φόρου κινητής τηλεφωνίας. Για τον ΠΑΟΚ, ονοματεπώνυμο ΠΑΟΚ, μπορείς πάρα πολύ απλά να μπεις για το εισιτήριο του ΠΑΟΚ, έτσι, 5 εισιτήρια δίνουμε, ούτε 1, ούτε 3, ούτε 4, 5, και για τα Opticon Express να απαντήσεις πάλι, δεν μπορείς να σε ΠΑΟΞεις, να γράψεις, Ιωάννης καρά Ιωάννης. Μπαίνω για ΠΑΟΚ και απαντώ ότι της Γριάς το πίδημα βρίσκεται σε αυτό το νησί. Μπαίνεις για τα γυαλιά, έτσι. Σε ποιο ελληνικό νησί βρίσκεται η δημοφιλής παραλία της Γριάς το Πίδημα. Αποστολή στο 54-526. Τώρα θα ήμουν αλήτης, θα ήμουν... Τι έγινε εδώ? Καλά, εντάξει, αυτά τα έχουμε γίνει πλέον καθημερινά, αντίθετο θέμα. Δουλειά δεν έχει ο διάολος. Ούτε καν είναι είδηση πλέον αυτό. Και εγώ πήγα να το αναφέρω. Okay. Τζάμπα και βέρεσε. Λοιπόν, θα ήμουν αλητήριος, θα ήμουν πρόστιχος, θα ήμουν τρισάθλιος και εμετικός αν δεν ξεκινούσα την εκπομπή δίνοντας καλό κατεβόδιο στα αδέρφια, στους brothers in metal που κατά χιλιάδες κατεβαίνουν αυτή τη στιγμή που μιλάμε από την Μακεδονία, από την Θράκη, από την Θεσσαλία και πολλοί και από τις βαλκανικές χώρες, τις όμορες βαλκανικές χώρες, και αυτοί είναι brothers in metal, γιατί το metal και το rock and roll μας ενώνει, στην Αθήνα για να απολαύσουν αυτούς. Προσέξτε, θα ήθελα πάρα πάρα πολύ
να ανοίξω γραμμές για αυτούς να ακουστεί η φωνή κάποιων που κατεβαίνουν για τους Maiden. Που κατεβαίνουν για, γενικά για τη σημερινή μέρα του Rockway Festival. Και ειδικά από κάποιον ή κάποιους που κατεβαίνουν για τους Volbeat. Μπορεί σε λίγο να κάνουμε και μία μαγιά. Μπορεί, σε λίγο, δεν ξέρω. Σωτήρη, είμαστε έτοιμοι να φύγουμε, παλικάρι μου. Δώσε το κομμάτι να φύγει. 10 παρα 5 ακούς το Δημάκη και 10 και 5 τους Iron Maiden. Live Δημάκης, live και οι Maiden. Το air condition εδώ είναι στη ζέστη. Με τον παππού που με έχετε βάλει να κάνω εκπομπή. Είναι δυνατόν. Έξω έχει 39 βαθμούς. Ένα βαθμό πριν από τους 40 και το έχει βάλει μέσα στο στούντιο στους 27. Ας το ρε φίλε χωρίς air condition, πιο λίγο θα έχει θερμοκρασία. Φέρτο. Να τον αρρωστήσω, θέλω να τον αρρωστήσω πριν τις διακοπές του. Να μου λέει, πήγα εκεί και έκανα και αυτό και 21 και πιάστηκα και 23 και έφυγα 25 και 21 που πήγαινα και αυτό. Άνοιξε ρε τα air condition ρε. Άνοιξε τα air condition να δροσιστεί ο λαός. Το φιλαράκι σου αυτά που έκανε σήμερα από τις 7 παρα 5 μέχρι τώρα δεν υπάρχουν. Έκανες. Καταρχάς, δες πως ήρθα, με έχεις δει ποτέ έτσι. Πώς. Με αυτό μόνο. Αν έχεις δει ποτέ, άσε το τάρο ντύσιμο βρε. Με αυτό είμαι, τίποτα, δεν έχω τίποτα, ούτε τίποτα. Οργίασες. Με έχεις δει ποτέ έτσι. Αν σου πω τι έχω κάνει, στα 63 του έχουμε ξεπαρθενιαστεί σε μεσικά από τον 007. Θα το σακάρω, χρήσατε. Συγγνώμη, ήταν εδώ πέρα προηγουμένως ο Δημάκης. Ναι. Τι άγχος είχα από χθες, ξέρεις. Αν θα τον αναγνωρίσω αυτόν, πώς είναι. Τον άνθρωπο πρέπει να τον έχω δει μια-δυο φορές. Σε φωτογραφία εννοείται και δεν είναι ιδέα. Καλημέρα, Μάρια Πεχτούρα. Παιδιά, στο καλημέρα να είστε λίγο ευγενικοί. Η καλημέρα πάει σε όλους. 007 σε λατρεύω, σε ράνω. Εντάξει, και ο Σωτήρης είναι εδώ. Και ο Τσαλτίδης είναι εδώ πέρα. Και αυτή η ψυχή έχουνε. Καλημέρα, Μάρια Πεχτούρα. Είμαστε στο δρόμο για Maiden. Τώρα βάλε... θα βγει ο Σύφης. Ναι. Θα βγει. Θα βγει τώρα, τον έχουμε. Ναι, ναι. Μέσα στα πούλμαν. Πούντος. Όλα τα πούλμαν, 50 πούλμαν ακούνε λίμπερο. Να το ρωτήσουμε αν είναι καλός παίκτης ο Lucky Jones που πήρε ο Άρης από τον ΠΑΟΚ. Ωραία. καλό. Μιχάλη Μπένης. Άιντε ρε Maiden, Batman, συγγνώμη, σ' αγαπάμε ακόμη. Καλημέρα, Σύφη. Μπορείς να απαντήσεις στον διπλανό σου ότι όσους θέλουμε τους κρατάμε. Σιγά βρεζί. Καλά ρε, σου πήρε ο Άρης παίκτη, τι γίνεται εδώ. Γελάει ο κόσμος, φυσικά γελάμε, γελάμε. Ωραία, Σύφη. Πού πας τώρα, στο Iron Maiden. Ξεκινήσατε έτσι, ναι, ο Σύφης οργανώνει, είναι από, τα πιο basic εκδρομές για, για τους Maiden. Γενικά, όλο το χρόνο στα μεγάλα live γίνονται στην Καλαστή Μαλακάσα. Το πέσιμο δεν το γλιτώνεις. Ναι, ο Σύφης ο Wizard, παοκτσάκι άρρωστο, λίγο πολύ τον ξέρετε όλοι. Σύφη, σε ποιο πούλμαν ηγείσαι, είσαι στο νούμερο 1? Εγώ είμαι στην Αυαρχίδα, ναι. Έχουμε ένα 75 θανάτου, είναι η Αυαρχίδα. Αν μπορείς, Σύφη, να μιλάμε. Έλα. λίγο κόσμια να μιλάμε. Όχι... Ναυαρχίδα είπα. Ναυαρχίδα, sorry, ξεθιάξα. Λέω, δεν θέλω να ξέρω τι άκουσες. Εντάξει, okay, okay. Είσαι και μιας ηλικίας. Έγινε, Σύφη μου, Ναυαρχίδα, ωραία. Εσύ πόσα πούλμαν κατεβάζεις, εσύ? Έχει μία τετράδα από πίσω κατάμεστη. Ναι. Σύνολο κάθε φάση εκεί που, δηλαδή, ξεκινήσαμε από Αριστοτέλους, εμείς εκεί ήμασταν 8. Ναι. 4 τα δικά μου, 4 από αλλού. Ναι. Και κατεβαίνουμε τώρα όλοι μαζί. Από πού ξεκίνησες? Άγαλμα Βενιζέλο. Δηλαδή Αριστοτέλους. Αριστοτέλους, μπράβο ρε Σύφη. Για την Αριστοτέλους. Ο Τσαλτίδης μου είπε, μου λέει ο Χρύσανθος πριν μπούμε, ότι λογικά θα είναι πιο πολύ από τον ΠΑΟΚ, λέει, στον τελικό. Βέβαια ρε φίλε, 100%. Με πήρατε για να μαλώσουμε. Όχι, λέω, μεταφέρω τύπο Χρύσανθος, δεν το είπαμε κάτι, δεν το είπα. Μεταφέρω τύπο. Καλά ρε φίλε, Iron Maiden είναι. Ναι. Πες τον Χρύσανθο ότι μας λείπαν μετά από 4 χρόνια. Που περιδιαβήκανε όλη την επαρχία. Να, είδες. Και εσύ, Ζηλιάρη, μπήκε στο πούλμαν τώρα να κάνεις και εσύ. Οπότε τουρνέ. Με χαρά τους υποδεχόμαστε στα μεγάλα σαλόνια. Έτσι. Για να τα λέμε. Κρατάω το περιδιαβήκανε. Μου άρεσε πολύ ποιητικό. Δηλαδή έχει πει, μέχρι τώρα έχει πει Ναυαρχίδα, Αριστοτέλους, περιδιαβήκανε. Ναι, ναι. Είσαι ο Κωστής Παλαμάς της εγκρομής. Είναι Σύφης. Ωραία. Σύφη, αν θες, περνά το κινητό σου έτσι σε διάφορα παιδιά, αγόρια, κορίτσια εκεί, να πούνε δύο κουβέντες, στα γρήγορα, ο καθένας. Μη υβριστικά. Τι περιμένουν, τι.
Και αν θέλουν και ποδοσφαιρικό και ό,τι θέλουν. Θα το δώσω εδώ στην πρώτη τετράδα που βλέπω. Λοιπόν, φαντάζομαι είναι όλοι αργιανοί αυτοί στην πρώτη τετράδα, έτσι φαντάζομαι. Είναι έλμα βράδυ. Έλα, πάρε, πάρε, πάρε. Ολέ, 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 ολέ. Λοιπόν, θέλω κάποιον, Σύφη, θέλω κάποιον που να κατεβαίνει για τους Volbeat, όχι για τους Maiden. Τι είναι οι Volbeat, ρε παιδιά? Οι Δανείοι που παίζουν πριν από αυτούς. Δεν νομίζω να έχουμε κάτι τέτοιο. Κάποιος γέλασε. Για να πάω στο πάνω όροφο. Πάνε στο, ναι, γιατί είναι δύο όροφα όλα. Τι έχει και πάνω όροφο. Πάω στο πάνω όροφο, λοιπόν. Κατεβαίνει κάτι μόνο για Volbeat. Θα φάμε τα ξύλο σου και αυτούς. Και θα κάνουν και κερκύρα live. Λοιπόν, αν μπορούνε, ας κάνουν ένα, ρε παιδί, έτσι, ένα αριθμικό. Σύφη. Κάτσε το εδώ, δεν σε κανέναν. Ναι, ας μιλήσει κάποιος και ας κάνουν και ένα αριθμικό όλοι μαζί από το κομμάτι των Maiden. Ένα αριθμικό σαν κερκίδα, ας πούμε, από το Fear of the Dark που βάζει ο Ζαγόρας ή κάτι τέτοιο. Θες να τραγουδήσουν ρυθμικά τραγούδι των Maiden, τέτοια? Ναι, κάποιο, ναι, κουπλέ, ρεφρέν, κερκίδα, με φωνητικά, ό,τι θέλουν. Λοιπόν, κάτω σου δώσω 2-3... Πες τους ότι είναι ζωντανά στον αέρα του Λίμπερο. Όλα τα πούλμαν τώρα που κατεβαίνουν ακούνε Λίμπερο 107,4. Όχι, έχουμε συνεχή, όχι, όχι, κάτω λίγο, έχω τώρα έναν ναι. Καλησπέρα! Έλα, καλημέρα παλικάρι! Καλημέρα, καλό δρόμο! Καλημέρα, καλημέρα! Είμαι ξύπνια το πρωί, γι' αυτό με σκέφτεσαι. Είσαι ζωντανά στο Λίμπερο στον αέρα που εδώ ακούμε όλοι είμαστε Άρης και Ηρακλής. Τέλεια! Όχι, παλικάρι μου! Τι, υποστηρίζεις κάποια ομάδα εσύ? Γενικά δεν υποστηρίζω ποδόσφαιρο, αλλά οκ, εντάξει. Ωραία, λοιπόν, για πες τι περιμένεις να ακούσεις και να δεις απόψε. Οτιδήποτε καλύτερο έχουν παρουσιάσει Maiden τα τελευταία 20, 30, 40 χρόνια. Ωραία, έχω μάθει ότι δεν θα παίξουν το Alexander the Great για να μην γίνει διπλωματικό επεισόδιο με τα Σκόπια. Σοβαρά? Ναι. Εγώ νομίζω ότι από την αρχή δεν ήταν στο set list τους, έτσι κι αλλιώς. Διαβασμένος είσαι, διαβασμένος είσαι. Ναι, ωραία. Ναι, δεν είμαστε για κομματικά, έτσι κι αλλιώς. Όχι, δεν το πάμε κομματικά καθόλου, όχι παλικάρι μου, όχι. Είσαι από Θεσσαλονίκη ή από κάποιο άλλο μέρος? Θεσσαλονίκη. Κατεβαίνουμε με την παρέα τώρα. Ωραία, και να περάσετε καλά, ρε. Ωραία, ωραία. Εντάξει. Καλά. Αν θέλει να μην κάποιο άλλο, δώστε το κινητό. Ναι. Έγινε. Ξέρεις ποιο είναι το πολύ ωραίο? Ναι, σύμφω. Τις φάσεις. Ναι. Ότι ξέρεις είναι σε όλα τα λεωφορεία. Έχεις αυτές τις. Έχει γενιές, δηλαδή βλέπεις 17χρονο ναι. Μέχρι ξέρω εγώ 60χρονο. Αυτό ναι. Είναι πολύ ωραίο τις φάσεις. Ναι. Μα εγώ σε δική σου εκδρομή θυμάμαι πάμπολες φορές πατέρα με γιο, μάνα με γιο. Ναι. Έχει και πατέρα με γιο και πατέρα με κόρη κανονικά. Βέβαια. Πάμπολες φορές. Φάση. Έλα, ποιος θα μιλήσει, παιδιά, live. Και καμιά κοπέλα αν θες δώσε, να ακουστεί και γυναικεία φωνή. Η γυναίκα θα αρνούνται για κάποιο λόγο, να κάτι δίκαμε μια γυναίκα. Αρνείται επισματικά. Εδώ τα κορίτσια δεν έχουν να πούνε κάτι live. Κουνάνε το κεφάλι. Δεν έχουνε πολύ ωραίες, τώρα ξεκινήσαμε, χτυπάει και ναι, η ζέστη. Ναι, είναι και λογικό, είναι χωρίς ύπνο, ναι. Ωραία, ωραία. Σύφη, περιμένουν καμία 30.000 κόσμο κάπου εκεί? Σίγουρα, μπορεί και λίγο παραπάνω. Ναι, 30 με 35 άκουσα, εγώ τόσο. Τόσο. Ωραία, παλικάρι, με το καλό γυρνάτε. Κάτσε λίγο, κάτσε να. Α. Έχουμε εδώ ένα παιχταρά, περίμενα στον δώσω. Ναι. Ναι. Έλα, παλικάρι μου, ποιο είναι το όνομά σου? Μαρί. Έλα. Με Χρήστανθο Τσαλτίδη είμαστε εδώ πέρα και Σωτήρη Δασκαλάκη στο Λίμπερο ζωντανά στον αέρα. ΠΑΟΚ. Ο Bon Scott είμαι, ρε. Όσοι. Χρήσανθε. Bon Scott κλαίω. Κατάλαβες ποιος είναι? Όχι. Τον έχω γνωρίσει εσένα. Bon Scott ανατριχιάζω. ΠΑΟΚΤΣΑΚΙ άρρωστο. Πες εσύ μέσα. Σε προσκυνώ. Bon σε προσκυνώ. Έλα, πάρε το σύμβι τώρα. Bon Scott. Πες κάτι, ρε Bon Scott. Τι περιμένεις να ακούσεις? Σου είπε πάρε το σύμβι, χαιρετίσματα. Τους έχω δει πολλές φορές τη Maiden, εντάξει, ξέρουμε τι περιμένουμε. Χρήσαθε, αν ήταν όλοι υποξίδες έτσι, ναι. Θα ήσουν ΠΑΟΚ. Μεγάλη μορφή, τεράστια μορφή, προσκυνώ, υποκλίνομαι, άδολη αγνή καρδιά, ατόφιος ΠΑΟΚτσής και υπέροχος άνθρωπος. Οι υπόλοιποι δεν τι είναι? Έλα. Έλα ρε Σύφη, Bon Scott ρε φίλε. Μορφή είναι αυτός. Ναι. Μορφή είναι αυτός. Καλά, έχω μαζί μου μεγάλες μορφές, δηλαδή αν βλέπατε τι έχω μαζί μου, έχω... Bon Scott, έχω τα αδέλφια Τούντας, έχω το Gypsy, παλιάς μορφής, παλιάς κοπής, Παοξάκη τρελό. Έχω του λέω... Ο Λύσας δεν είναι ρε, ο Σάκης δεν είναι? Ο Σάκης κατέβηκε με τα διπλά,
Α, ωραία. Τα πού, να λείπει αυτός, πού να λείπει αυτός. Ωραία ρε παλικάρια, ωραία. Γυρνάτε αυτά μετά το live αμέσως, έτσι. Αμέσως το live. Ωραία. Λοιπόν, καλό δρόμο, καλά να περάσετε. Και καλή επιστροφή, σπάστε λεμούς κανονικά. Σπάστε λεμούς. Άντε, να είστε καλά. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλό ταξίδι, καλό ταξίδι. Να είστε καλά. Αυτά μόνο στο Λίμπερο. Καλημερίζουμε όλα τα παιδιά που έχουν συντονιστεί, ακούνε Λίμπερο και κατεβαίνουν στη Μαλακάσα για τη μεγάλη απόψινή βραδιά για το Rockway Festival. Αδέρφια, να είστε καλά. Δίνουμε μετά Media Markt. Σωτήρη, πάμε σε break. Άμα την επιστροφή μας, περιμένουμε μηνυματάκια σας. Είναι και για μένα και τον Χρήστα το τελευταία εκπομπή πριν την άδεια. Έτσι, ναι, Χρήστα. Ναι, εγώ. Καλά, εσύ πας με τον Άρη διακοπές. Με τον Άρη διακοπές Ολλανδία, τζάμπα. Πληρώνει ο να είναι καλά πρόεδρος. Ωραία. Λοιπόν, Σωτήρη. Πρόεδρος. Ποιος εσύ, τα πληρώνεις αυτά. Κάτι καθυστερημένος είναι αυτός. Νόμισα, νόμισα εσύ αυτά. Τι λέει αυτός. Α, εσύ από την τσέπη σου. Αν το βάλεις το λαμπαουτάζ δικό μας, ναι. Δικό σου δεν είναι. Θεωρητικά. Δικό σου δεν είναι. Όχι μόνο. Α. Είναι και ο Αλέξης. Είναι και φυσικά και ο Αλέξης. Μάλιστα. Λοιπόν, και πηγαίνουμε και σε break. Πηγαίνουμε σε break. Πέντε εισιτήρια ΠΑΟΚ Βασιλεία. Ξυπνήστε ρε. Μόνο ένας έστειλε μέσα από πούλμαν για τους Maiden. Πέντε εισιτήρια ΠΑΟΚ Βασιλεία. Ρε το δασκαλάκι, ναι ρε εσύ. Η Velvet Revolver ήταν στους Black Sabbath. Βέβαια, ναι, ωραία βραδιά. Βέβαια, άμα βρεις. Άμα θες πέτα κάτι από Velvet Revolver, όποτε με την ησυχία σου. Λοιπόν, γίνεται χαμός. Τι χαμός, δεν χαμός, δεν γίνεται. Ένας μικρός χαμός γίνεται. Αλλά η συγκίνησή μου είναι μεγάλη. Πέρα το μήνυμα του Μιχάλη και άλλων παιδιών που επικοινώνησαν τώρα μαζί μας τηλεφωνικά στο διάλειμμα, που κατεβαίνουν για το live των Maiden με τους Volbeat. Εγώ είμαι Fall of Volbeat, η κορυφαία hard rock band αυτή τη στιγμή στον πλανήτη, από την Δανία. Θέλω και μία συμβουλή να δώσω. Μία νουθεσία στα παιδιά που κατεβαίνουν, που βασικά το ξέρουν. Εννοείται ότι το ξέρουν. Σε λίγο. Καλημέρα. Καλημέρα. Α, έλα ρε εσύ Σάβα, εσύ είσαι ρε σκύλε. Κλαίω. Εκεί βρίσκεται η παραλία. Καλημέρα από Καλαμάτα. Ρε σκύλε, είσαι στην Καλαμάτα, ρε περήφανη οδηγέ του ΟΑΡ. Πόσο ζηλεύω ρε. Με σπίτι από τη γυναίκα σου στη Μονεβασιά, είσαι τώρα στην Καλαμάτα. Δηλαδή, τι να ζητήσεις από τον Θεό άλλο ρε φίλε. Να σε πάρει τη Θεσσαλονίκη, πρέπει να φύγεις από τη Θεσσαλονίκη. Από τη Στοχομάνα. Πόπο. Πολάρα. Πολάρα. Με παλιά πόλη, ιστορικό κέντρο, τρελή δημοτομία. Ζωή. 5,5 χιλιόμετρα παραλία, κούκλα, θάλασσα, πεντακάθαρη, όχι θερμαϊκό. Για να κάνεις μπάνιο μέσα στο αστικό κέντρο. Ζηλεύω. Με 800 μέρη σε ακτίνα από 1 έως 5 χιλιόμετρα γύρω από την Καλαμάτα. Με σημειακή μάνη δίπλα. Εντάξει. Μπαίνει στην κλήρωση. Είσαι η μόνη σωστή απάντηση. Δίνουμε 5 εισιτήρια για το ΠΑΟΚ Βασιλεία την Τρίτη, στάδιο Τούμπας, ώρα 8.30 και ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου εισαγωγής από τα Opticon Express, αρκεί να απαντήσει σωστά σε ποιο νησί μας βρίσκεται η παραλία της Γριάς στο Πίδημα. Βάζεις το ονοματεπώνυμό σου, το νησί και το αποστέλνεις στο 54526 και ονοματεπώνυμο ΠΑΟΚ αποστολή στο 54526. Καλημέρα Σάβας, ο οποίος είναι στην Καλαμάτα και ζηλεύω πραγματικά. Στην Καλαμάτα. Ναι. Θέλω να πάω φίλε στην Καλαμάτα. Πανέμορφη. Για κάποια στιγμή. Ας το πανέμορφη. Πέρσι ήμουν. Γιατί εγώ θέλω πολάρα. Τέτοιες τι? Πολάρα. Πολάρα. Πολάρα άκουσα. Του Κατσαμπή. Είπα πολάρα. Και άκουσα και κολάρα. Ναι, του Τάσου Κατσαμπή, σωστά το φόρες γιατί για να βγει από το Χαριλάο εκείνο το μεσημέρι το απόγευμα, σχημάτισαν τα ΜΑΤ ρωμαϊκή λεγεώνα με ασπίδες πίσω πλάι και από πάνω. Είναι εκπληκτικό το πώς λειτουργεί, ρε φίλε, η προπαγάνδα σε αυτή την πόλη. Είναι εκπληκτικό. Χθες ο Άρης πήρε το Lucky Jones. Πήρε έναν παίκτη που. Οκ, okay, δεν κάνει τίποτα. Δεν είναι ο Γκάλης, αλλά είναι ένας καλός παίκτης. Ο οποίος έπαιζε τον ΠΑΟΚ, τον ήθελε ο ΠΑΟΚ να τον κρατήσει. Έτσι. Και αυτός προτίμησε τον Άρη. Όταν πριν από ένα μήνα περίπου γράψαμε στο Λαμπαουτάρι το θέμα και το σχολιάσαμε εδώ πέρα, θυμάσαι τον κύριο Τζομπατζόγλου, ναι. Με ειρωνεύτηκε σφόδρα. Ναι. Και είπαν μάλιστα ότι θα κλείστε το. Έτσι ναι. Είπανε, κλείστε το αν σας πάρει παίκτη ο Άρης. Ναι. Τώρα πήρε ο Άρης, βάλε το τραγουδάκι ακόμη κιόλας. Τώρα που πήρε το Λάκι. Βάλε Καίλι Μινόγκρε. I should be so lucky. Ζούσε μια σωσία με κοπέλα στη γειτονιά μας, τη θυμάσαι. Σωτήρη. Λάκι. Τώρα που το πήρε, σήμερα γίνει ρεπορτάζ ότι ο ΠΑΟΚ πάει να πάρει τον Μποχορίδη. Είναι κακό αυτό. Θα κάνω αυτό ακριβώς που μου κάνανε τη μέρα που είπα για Lucky Jones.
δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο να πάρει ο ΠΑΟΚ τον Μποχωρίδη. Πες το άλλη μια φορά. Δεν όχι, μπορεί να γραφτεί. Γράφτηκε έτσι κι αλλιώς. Δώσε κάτι χορευτικό Σωτήρι, δώσε να χορέψουμε λιγάκι. Δηλαδή ακούτε Δημάκη, Iron Maiden και Lucky Lucky. Ποιο, τι είναι αυτό, ποιος είναι αυτός, τι είναι αυτό. Κάποιος μαύρος θα είναι. Ευτραφής μαύρος. Ασιάτης. Α, ο Τρέγιας είναι. Ο Σωσίας του Τρέγια. Όχι, όχι, αυτό ήταν τέτοιο ρε. Αυτό ήταν στο, με το Φιλιππίδη που έπαιζε ο Γλυκούλης, Λάκης ο Γλυκούλης. Λάκης ο Γλυκούλης. Με την Ζέτα Δούκα. Αυτό δεν είναι. Που τον κερατώνει συνέχεια. Ναι, και ναι. Με τον ξάδερφό του και κάτι τέτοια. Ναι, αλητεία. Ναι. Τεράστιο. Μεγάλη μεταγραφή για τον Άρη μας. Ναι. Μάριε, έδωσε ενδιαφέρον. Καταρχήν πανηγυρίζει. Έχει κάνει εκπληκτική εκπομπή ως αγόραστες. Δηλαδή, πραγματικά ήταν η εκπομπή, η τελευταία ζούγκλα ήταν αυτή πριν τις διακοπές του. Ναι. Δηλαδή, δεν μπορούσε το Ζαγόρα να τον έλεγε κάτι άλλο. Τι θες, ναι, στην τελευταία εκπομπή πριν τις διακοπές σου, ζούγκλα το βράδυ, να γίνει, θα σου λέει κάτι τέτοιο. Ναι. Να φύγει παίξει από τον ΠΑΟΚ να πάει στον Άρη. Να φύγει από τον Άρη να πάει στον ΠΑΟΚ. Να φύγει από τον Ηρακλή να πάει στον Άρη. Ναι. Αλλά αυτό ρε φίλε, γιατί και ο Ζαγόρας δέχτηκε ηρωνία, διότι το έχει πει 7 Ιουνίου στη ζούγκλα το βράδυ. Παραμονή γενεθλίων μου, ναι. Έχει πει αυτή τη φάση. Ηρωνία και σε αυτόν. Ξεφωνεί τα άντε, μπράβο, οι ωραίοι αυτούς, αυτοί έχουν 6 μπάνε, δεν έχουν να φάνε, κτλ. Καλά, αυτό δεν είναι και πολύ μακριά από την αλήθεια. Ότι έχουν 6 μπάνε. Όχι να φας, τον μπάνε δεν ξέρω. Έχουμε να φάμε, όπως φαίνεται. Και αν φάνε έχουμε και προφίλ. Άμα, τι θέλω να σε ρωτήσω και 6 μέρες. Ο Γουνιέλμος. Και Κωνσταντινίδη σου πήρα. Ναι, γιατί εγώ τι είμαι, πάω. Πάω, τι είσαι. Εγώ. Τι είσαι. Λες τίποτα για τον Ηρακλή, μόνο για τον ΠΑΟΚ. Εντάξει, καλά, οκ, ωραία. Βοήθησε με λιγάκι. Ο Γουλιέλμος, ο πρόεδρος του Άρη. Αυτός. Ο νομικός. Δεν είναι πρόεδρος. Ο πετυχημένος νομικός. Ούτε ξέρω αν είναι πετυχημένος νομικός. Είναι νομικός. Εντάξει, ο Γουλιέλμος. Αν είναι πετυχημένος, δεν ξέρω. Τι να ο κύριος Γουλιέλμος. Ναι, ο μεγαλομέτοχος του Άρη. Το θυμάστε και ποιο τέτοιο, και εγώ το σκέφτηκα. Ο Κόλκας, ρε. Ο Κόλκας. Πήρε Γουλιέλμος στο μπάτ, ναι. Ξέρεις τι είναι, το Γουλιέλμος είναι τέλος. Αυτά έλεγε τη μέρα και για το Lucky Jones. Ναι. Αυτά έλεγε. Λοιπόν, ναι. Άκουσα ότι. Όταν η ελπίδα πήγε Eurovision. Άκουσα. Όταν η ελπίδα πήγε Eurovision. Ναι. Με το Σοκράτη Superstar είναι Σωτήρη το 77. Πότε είναι αυτό, 76? Το 77 που γεννήθηκα. Ποιοι ήταν χοροδία 4 μαζί της? Η Λία Βύση. Η Λία Βύση. Η Πολίνα. Πολύ καλή η Λία Βύση. Σάκης Γουλιέλμος. Και ένας ακόμη. Λένε ότι αυτός είναι θείος του. Είναι αλήθεια? Είναι ο θείος του περινού της. Εδώ αυτός ο Γουλιέλμος δεν έχει πει, δεν έχει βγει να μιλήσει, να μας πει στον κόσμο του Άρη τι γίνεται, πού πάμε, τι θα κάνουμε. Δεν ξέρουμε καν ποιος είναι αυτός. Εσύ δεν με λες ποιος είναι ο θείος του το 77, αν ήταν τραγουδιστής. Πού να ξέρουμε, ρε κάτι φίλε. Κάτι το άκουσες ή σου είπα τι να ακούσω. Αυτό. Εμένα μου αρέσουν τα μυστήρια. Αν ήταν τραγουδιστής, κάποιος, ναι, αν κάποιος ήταν θείος του που τραγουδούσε πριν 41 χρόνια. Ναι, αυτό εντάξει, ρε φίλε. Πώς λέω, ακούστε κάτι, το ξέρετε. Επειδή είσαι μέσα στα πράγματα που είσαι εδώ πέρα. Αυτό. Σε ποια πράγματα εντάξει είμαι, τα καλλιτεχνικά τη Λία Βύση. Είσαι στο ρεπορτάζ, σκάλιξες γι' αυτόν και σου είπαν εξής είναι αυτός. Ο θείος του ήταν, ναι. Στο μπασκετικό ρεπορτάζ αυτό δεν είναι με εντάξει, τόσο okay σκαλιστήρι. Παιδιά, καταφθάνουν πάρα πολλά μηνύματα, να είστε καλά. Λοιπόν, μία συμβουλή, μία συμβουλή στα παιδιά που κατεβαίνουν κάτω που το ξέρετε. Τι? Ειδικά όσοι είστε μπροστά-μπροστά, ναι, στη σκηνή, καλά υπάρχει 30 μέτρα κενό για ασφάλεια και ξύλο και security και τέτοια, μην φωνάξει κανείς κανένα ζήτω η Κροατία, γιατί ο άλλος από τον μπάσο από κάτω εδώ και 15 μέρες είναι τρελαμένος, καταλάβατε ποιος, έχει κρυμμένο οπλοπολιβόλο, ούτε για αστείο, ο Στίβ Χάρις. Θα σκοτώσει καμιά 15 άτομα από πάνω, έτσι, μην πει κανείς καμιά ζήτω η Κροατία και England fuck off, άσε που διαβασμένοι είστε όλοι, ξέρετε ότι είναι Maiden και ποδόσφαιρο και Αγγλία, έτσι, okay. Θα σκοτώσει κόσμο ο Στίβ Χάρις, μην πάει κανένας Blacks και φωνάξει από κάτω ζήτω ο Μόντριτς και ο Μάντζουκιτς και ο Πέρισης ο παικταράς. Μπορεί να πάρει κανένα κεφάλι με τον μπάσο ο άλλος, ο βλαμμένος. Μιχαήλ καλημέρα, Κωνσταντίνε καλημέρα. Πολλές καλημέρες λέει ο Νίκος και μπαίνει και για τον Ισιβρίκια και για ΠΑΟΚ. Σωστά ρε παιδιά, απλά πράγματα. Μπορείτε με το ίδιο μήνυμα να διεκδικήσετε και εισιτήριο ΠΑΟΚ και το ζευγάρι γυαλιά ηλίου. Σε ποιο νησί μας βρίσκεται η παραλία της Γριάς το πίδημα. Για τον ΠΑΟΚ δεν έχει κουίζ, έτσι απλά ονοματεπώνυμο ΠΑΟΚ. 5 εισιτήρια, ΠΑΟΚ Βασιλεία. Okay. Θα ανοίξουμε γραμμές σε περίπου 8 λεπτά από τώρα, το 23-10, λίγο τα αυτά και 3 οκτάρια.
Είμαι ειλικρινής. Βρίσκομαι εδώ και 2-3 μέρες. Στο. Τι είναι αυτό. Α, sorry. Αυτό βρίσκομαι. Τα μου. Βρίσκομαι στον καταπέλτη του πλοίου. Το λέω, δεν είμαι εδώ. Βρίσκομαι στον καταπέλτη του πλοίου. Ναι. Και θα ήθελα, αν θέλει κάποιος, να προτείνει προορισμό ή να μας πούνε πού θα πάνε. Πού θα πάει ο κόσμος. Εγώ πάντως θέλω κάποια στιγμή να μου κανονίσεις να πάω στην Καλαμάτα. Να σου κανονίσω. Πες μου το τρόπο. Τι να κανονίσω. Μια κούτρα. Ορίστε. Ελάτε και καθίστε. Κούτρα. Φίλε. Εγώ δεν μια έμεινα. Μια κούτρα σου έχουμε ζητήσει. Μία. Εγώ δεν έμεινα κούτρα. Εισιτήριο δεν σε έχουμε ζητήσει. Ναι. Θέατρα που δίνες κάτι πρωινά παιδικά, έλεγα όχι να το δώσω. Έχεις να πάει. Πήγες και πρώτη σειρά και μετά. Πήγα, ναι. Με έστειλε. Ρεζίλ, γιατί σε έκανα. Έμαθα ότι χειροκρότησε μου λέει να ειδοποιεί στο ξεκίνημα. Όχι, δεν το έχω κάνει ποτέ. Εδώ δεν χειροκρότησα να φεύγανε. Θα χειροκροτούσα όταν μπαίνανε. Είχε πάει στο Αριστοτέλειο. Στον Παπαδόπουλο είχα πάει και ήταν πάρα πολύ ωραία εκπομπή. Με την θεά που έκανε μαζί τη. Πολύ ωραία εκπομπή. Πολύ ωραία εκπομπή έκανε, ναι. Παράσταση. Α, τώρα που έπαιξε την το... κάτσε, επειδή είμαι θυσμένο από χτε το βράδυ. Ήταν με τη δικιά του. Δεν περίμενε, μα ακούει. Με την κοπέλα που τα ακούει όλο ο Βαθύλακο. Του καλημερίζω. Πρέπει να πει καλά λόγια. Χθε είχε το πανηγύρι. Κουίζε, έβαλα τον Βαθύλακο. Έγινε χαμό χθε. Σήμερα όμω είναι the main event. Ναι. Τι γιορτή είναι σήμερα. Προφήτη Ηλία. Προφήτη του Ηλίου του Θεσβήτου. Έτσι. Έτσι. Χρόνια πολλά και καλά σε όσοι γιορτάζουν. Θα βουλιάξει ο Βαθύλακος σήμερα από το λαό που θα έρθει. Ναι. Και χθες είχε πάρα πολύ κόσμο, απλά λίγο το χάλασε που είχε αέρα. Είδες για χαλβά ρούμπου. Είδα για χαλβά ρούμπου και δεν είχε. Είχε άλλο χαλβά. Ποιο, τι. Γωνία νομίζω λεγόταν. Γωνιά. Κάπως έτσι λεγότανε. Τι. Μήπως πάει έρθουν σήμερα που είναι τα main event. Αν είναι σήμερα του ρούπου, μου παίρνει ένα μόνο, κιλό, ναι, και σου δίνω εγώ 3 ευρώ. Και πότε θα σταφέρω. Βάζω στο ψυγείο. Ναι. Και 20 Αυγούστου θα σταφέρω. Α, ωραία. Γιατί δεν έχεις σήμερα. Και 3 ευρώ. Έλα έχεις στο πανηγύρι το βράδυ. Σήμερα ο χρόνος μου μόνο. Αν έρθει στο πανηγύρι το βράδυ, ναι, θα κερνάω μπιφτέκια σουβλάκια. Μπιφτέκια σουβλάκια και ποτό αμέσως μετά. Θα σε πάω τριμάρ. Τριμάρ για ποτάκι και μετά θα σε πάω πριβέ. Μπαίνει μέσα, μπαίνει ο Δερβένα. Τι λες, σαν τρελός. Πού πήγες όμως, πού πήγες. Πού πήγαντε, στο Διαμαντή πήγα. Πού πήγες, πού πήγες. Στο Διαμαντή Σκέιτερινγκ πήγα. Εδώ ήσουν. Στο κτήμα Αγέριο πήγαντε. Βέβαια. Και είδα και τον καταράκτη από κοντά. Είσαι καταράκτη. Όχι στα μάτια, λοιπόν, μας ακούνε τώρα κυρίες και τα λοιπά που δίνουν καμία σχέση με τα αθλητικά και τα αθλητικά ραδιόφωνα. Επειδή μαζί όμως, τους είμαι, μπράβο. Άκου λοιπόν τι έγινε. Φυσικά τραγούδισα όπως καταλαβαίνεις, τα event όλα. Χθες. Ναι, αργά, όχι, είχε φύγει ο κόσμος. Και επειδή το μαγαζί λεγόταν πριβέ, όταν μείναμε πριβέ. Σωτήρη, χαρά, όλοι βαθιά. Φίλε, καταρχήν, άκου λίγο να σου πω κάτι. Πας και ακούς κάποιον, γιατί έχει ωραία φωνή. Πας και ακούς κάποιον να γελάσεις. Εγώ επίσης κάνω το εξής κόλπο με τα παιδιά. Χθες ήταν ο δικός μου ζουξής ο Νίκος. Ο Γιάννης και ο Γιάννης. Τι γίνεται. Η κουμπάρη. Όχι, δεν ήταν η κουμπάρη χθες. Ο Γιάννης και ο Γιάννης ήταν. Θα τους φέρουμε μια μέρα εδώ. Ναι. Λοιπόν, φωνάρες όλοι και τα λοιπά. Ναι. Μετά πάω εγώ, τραγουδάω εγώ και λέω στον ιδιοκτήτη. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο πληρώνεις αυτούς. Ναι. Γιατί αλλιώς θα μπορούσε να έρθει ο καθένας και να τραγουδήσει, ρε φίλε. Και τους λέω όμως, κοροϊδεύαν σε κάποια φάση. Κάτι πώς, ανεβάζαν τόνους, κατεβάζαν τόνους, αυτοί κάνανε κάτι μαγκές με κάνανε. Σε ψηλές, πηγαίνονται για να σε λέω έτσι είσαι, άλλο. Έλα αύριο να κάνεις εκπομπή 10-12 το πρωί, αφού έχεις φύγει 5 η ώρα από το μαγαζί, αλλά κάνε 10-12 το πρωί εκπομπή και να είσαι και καλονικός. Ας σε πω εγώ, στο δικό μου το μικρόφωνο, ποιος είναι ο πιο μάγκας. Δεν πάω σε περιγραφή αγώνα, που εσείς έχετε τραγούδια έτοιμα. Πλέον και με τα κινητά τα έχετε μπροστά και τα βλέπετε και τα διαβάζετε και τα λέτε. Κάποιο άγαλμα που μη δεν με θυμίζει και το διαβάζει από μέσα. Ενώ εμάς φεύγει μπάλα από τα δεξιά, περνάει από τα αριστερά, παρά το κεφάλι, έρχεται, βγαίνεται με το βλέκα στα κάτω. Γκολ! Μας είναι live όλα, φίλε, στην περιγραφή. Έτσι. Καλημέρες. Καλημέρες σε όλους. Μάριε, πού θα πας διακοπές. Έχω βάλει στόχο της ζωής μου να σε αποκαταστήσω με Βαθυλακιώτισσα. Καλό. Έχω. Ένα-ένα. Να μένω εκεί. Τι? Να μένω εκεί. Όχι, αυτό δεν είναι αυτομάτως αυτό απαραίτητο. Δεν είναι προϋπόθεση. Είναι προϋπόθεση αυτό. Σπίτι σου. Θες να μένω στο Βαθύλακο. Άμα σου δώσω μια μονοκατοικία με γκαζόν, αυτά και τέτοια μέσα. Πρίκα. Ναι. Ναι.
Ναι. Ό,τι πρέπει. Και περίφραξη. Γιατί ξέρω έναν θέλει εδώ και πέντε χρόνια να κάνει περίφραξη. Ναι. Η αλήθεια. Πού είναι, πού είναι, πού είναι ο τέτοιο περίπτωμα που μου το θύμισε. Ρε Σιλαύτσι, δεν θα σε βρω. Ο Θοδωρός του Παναθηναϊκού. Α, ο Γιώργος. Πού είσαι. Καλημέρα Γιώργο. Καλημέρα Ριμπίλ. Πού είσαι, ρε. Καλημέρα Γιώτη Βεντούρη. Έρχομαι να σε βρω. Έρχομαι να σε βρω. Αυτόν περιμένω. Δεν είναι ότι εμφανίστηκε. Τον περιμένω. Ναι. Τον ψάχνω μάλλον. Ναι. Όλο κάτι παθαίνει. Μια χία στο έπαθε. Μια έπαθε μηνίσκο. Μια έπαθε. Αλλά σε... κάτι μοιάζεται λίγο. Κάτι κάνει νομίζω. Μοιάζεται λίγο. Σε αυτό. Ναι, κάτι κάνει. Εγώ ναι. Δεν το έχω κάνει όμως εγχείρηση. Ναι. Μάριε, πού θα πας διακοπές. Πείτε τίποτα ιστορίες από προηγούμενες διακοπές σας, μιας και είναι τελευταία εκπομπή. Λέει ο Ρωμανίστα. Θα σου πω ιστορία μετά το break που την έχω ξαναπεί. Με εμένα και Ιρλανδέζες. Μόνος μου στην Ήρ. Ιρλανδέζες. 6-7 Ιρλανδέζες. Oh, α, και υπάρχει και στην Πάρο εγώ και ο Παναγιώτη. Με δύο Ιρλανδέτες πιο μένα. Το είπαμε αυτό. Ξημερώματα. Τα είπαμε αυτά. Βάλε λίγο ξημερώματα, φίλε, είναι παραδείο. Τι είχε γίνει. Τι είχε γίνει, θυμάσαι. Με το μηχανάκι που σε αφήσανε και έμεινε εσύ μόνο σου και έφυγε ο Παναγιώτης. Και έκλειψε τις πατούς της βρώμης. Άστο, καμία. Αυτές ήταν. Το λέω τώρα. Ουαλές. Είναι ξημερώματα στην Πάρο. Ξημερώματα. Στην Παριά. Μένουμε στην Άουσα. Ναι. Είναι η ώρα 5-5 και. Που είναι λίγο εύσομη. Είμαστε ψιλοπιωμένοι, αλλά εγώ είμαι σε καλή κατάσταση. Ναι. Ο Παναγιώτης είναι γκολ χάλια ο Παπαδόπουλος. Ψέματα. Και παίρνουμε κάτι να πάμε για να πάμε με το νοικιασμένο μηχανάκι το αυτόματο στην Άουσα, όπου μέναμε. Αν είναι εκεί που πηγαίνατε, προχωρούσατε κάτι τέτοιο. Στην άκρη της Παρικιάς, λίγο πριν το μήλο το κεντρικό που είναι με το λιμάνι για να φύγει. Ποιο οδηγάει, εσύ ή ο Χάλιας. Από μακριά βλέπω εγώ δύο, λέω αυτές Παναγιώτη είναι. Ή Αγγλίδες ή Ιρλανδέζες. Φορτωτικοί στο μηχανάκι. Ψιλοπιάνω λίγο, Ιρλανδέζες. Πριν πόσο χρόνια. Είναι, παραπατάνε, ψιλοψωμένες, πανέμορφες, κουκλίτσες. Πόσα χρόνια πριν. Αυτό γίνεται αρχές του δεκαετίας του 90. Άρα είσαι κανονικός. Αρχές του 90. Συγγνώμη, τόσα χρόνια σε υποφέρει ο Παπαδόπουλος. Πριν 28... Το Παπαδόπουλο τον απέφευγα εσύ. Πριν... Πλάκα μας κάνεις. Πριν... Τέλος πάντων. Είναι μπροστά ο Παναγιώτης και πίσω του εγώ. Πριν 28 χρόνια τώρα λες. Ναι, φτάνουμε στις Ιρλανδές μπροστά. Πόσο χρόνο μπορεί να ήταν. Βάζω εγώ όλη την ευγένεια και την καλή μου προφορά. Μαλλιά είχες τότε. Είχα, ναι. Ναι. Κούκλος. Ναι. Και λέω, hi girls, αυτοί συζητάνε μου το μέσα. Are you in for a drink or something? Και παιδιά, έχουν και οι δύο, δεν το είχαμε δει, αλλά και να το βλέπαμε πάντα το λέγαμε. Μεγάλο νερό, η κάθε μία από ένα μεγάλο του 1,5 λίτρου, παγωμένο, το είχα πάρει προφανώς, δηλαδή εκείνη πριν 1-2 λεπτά, και μας τα ρίχνουν πάνω μας. Το 80% το έφαγε ο Παναγιώτης μπροστά, το 20% εγώ. Και τι λέει ο Παπαδόπουλας. Και τι λέει ο Παπαδόπουλας. Τη δροσιά του να έχεις. Καλά κάνουνε και σας. Μια ζωή οι Άγγλοι. Καλά κάνουν και σας. Είπε την ατάκα, φίλε, πάλι. Είπε την ατάκα, Παπαδόπουλος. Μια ζωή οι Άγγλοι. Λοιπόν. Φεΐλα. Να ξέρεις. Εδώ είναι. Δίπλα μου. Είναι αυτή που σου μίλησε πριν και σου είπε άνοιξε την πόρτα και εσύ την άκουσες και την άνοιξες. Ναι. Έχεις διαλείψεις, μάλλον. Ναι. Πόσο φαίνεται το γέλιο της Μαριλής. Δεν ήταν ωραίο. Διάβαστο. Έχει πάθει τέτοιο η Αναστασία. Αλτσχάιμερ. Τι λέει η Μαριλής. Άνοιξε λίγο την πόρτα. Ναι, σωστό. Έτσι, γιατί είναι εδώ. Χτυπούσε. Ναι, ήταν εδώ η Μαριλής, ναι. Την ακούει η Αναστασία. Σηκώνεται και ανοίγει την πόρτα. Ναι. Αυτός ο άνθρωπος που έρχεται, η κυρία Μπούντ, ρωτάει την Αναστασία. Πού είναι η Μαριλής και απαντάει η Αναστασία. Η οποία άκουσε. Το άκουσα. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, είπε. Πάνε στο γιατρό, πες το ραντεβού είναι τώρα θέμα. Σήμερα. Είναι τώρα. Θέμα αυτό. Είναι πες, θέμα. Είπε ο Ασλαμής, τώρα αν γίνεται σε μισή ώρα από τώρα. Είμαι πολύ, είπες. Φτουφτού. Σήμερα η Αναστασία είναι, παιδιά. Έλα, ρε. Δεν κάνω πλάκα. Ξέρεις γιατί. Η Ολίβια Νιούτον-Τον στο γκριζ. Ο Δημάκης και, πώς φαίνεται. Έβαλε ψηλό παπούτσι. Συγγνώμη, ήσουν εδώ εσύ στο Δημάκη. Φυσικά. Εσύ ήσουν. 17 φωτογραφίες βγήκε. Εσύ ήσουν. Φτους. 17 φωτογραφίες ξαπλωτή βγήκε. Καλά, ο Σωτήρης τι έκανε, φύγαν ξανά και ο Σωτήρης βγήκε. Καλά, δεν θα βγει ο Σωτήρης. Με τον Δημάκη. Φυσικά. Ειλικρινά, αν δεν μένα εδώ πέρα μέσα, ανέβαινα και δεν ήξερα ότι έρθω, είναι ο Δημάκη. Δεν είναι το τέτοιο, ρε φίλε. Εδώ εσύ μας είπες πριν για ένα. Μπούμπιλ, πώς τους είπες αυτούς. Περίμενε λίγο. Μπάμπιλ. Αν δεις τώρα τον Steve Harris τον Maiden μπροστά σου. Που είναι φόλα West Ham, το μαλλιά. Δεν το γνωρίζει. Τον Steve Harris τον Iron Maiden. Όχι. Δεν το γνωρίσει. Όχι. Δεν ξέρω καν ότι ο Steve Harris, όπως λες, είναι στο Iron Maiden. Και ήταν και μέτοχος και στη διοίκηση της Maiden. Από την άλλη, μπορώ να σου πω τον τελευταίο σκυλά
που κυκλοφορεί στη Θεσσαλονίκη. Αλλά είναι ο καθένας τι ακούει, τα ακούσματά του. Διαγωνισμούς να πούμε πάλι, Χρύσανθε. 5 εισιτήρια ΠΑΟΚ Βασιλεία, ξυπνάτε, έτσι. Και προσέξτε λίγο, ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου από τα Opticon Express. Απάντηση, ερώτηση πολύ εύκολη, την ξέρει και η Αναστασία. Τι άλλο να πω, και η Αναστασία γνωρίζει την απάντηση. Σε ποιο νησί τη πατρίδα μα βρίσκεται η παραλία τη Γριά το Πίδημα. Α, μπράβο, αυτό είναι το νησί. Το Α. Πού? Ποια είναι, τι είπε, ποιο... ρωτάει εδώ ο φίλος 789 αν έχεις πάει μόνος διακοπές. Είναι στο Ιόνιο. Όπως είσαι, σηκωφύγε. Όπως είσαι. Για το Δημάκη, όπως είσαι, σηκωφύγε. Η παραλία της Γριάς στο Πίδημα, Ελένη Μπούντου, πού βρίσκεται. Σε ποιο νησί. Τι είπε. Άντε και οι δύο, είστε για το Δημάκη. Και οι δύο. Έχεις πάει και διακοπές μόνος, ρε σκύλε. Αν πας εσύ στο Δημάκη, τι μέρη, τι μέρη προτείνεις για να πάει κάποιος σόλο. Έχω πάει μόνος και φέτος θα πάω ένα σετ μόνος. Και με παρέα όταν πηγαίνει είναι σαν να πηγαίνει μόνος. Θα είμαι τις πρώτες 10 μέρες με τη φίλη μου και μετά θα είμαι για περίπου 10 μέρες, 12 μόνος. Φίλη μου. Έτσι. Τι εννοείς, φίλη μου. Ποια μέρη προτείνω. Παντού, ρε φίλε. Μόνος. Παντού. Τι εννοείς, φίλε μου. Ειδικά σε νησιά, ειδικά Κυκλάδες. Τι εννοείς, φίλε μου. Να πας μόνος σου Κυκλάδες. Ή Δωδεκάνησα, κυρίως τα μικρά νησιά. Μικρά Δωδεκάνησα. Έχω τρελές ιστορίες. Έχω, είμαι στη Σέριφο. Ακού λίγο, ρε. Είμαι στη Σέριφο. Κάθομαι σε εστιατόριο. Πριν καμιά 12-14 χρόνια. Τι εννοείς, φίλε μου. Πάνω στην χώρα. Σε απίθανο εστιατόριο που είναι, υπάρχει αντίστοιχο αθηναϊκό. Μόνος. Τρελή γκουρμεδιά εστιατόριο. Παραγγέλνω και δίπλα μου κάθεται μόνη της Γερμανίδα. Γύρω στα 40. Την αγνώρισα. Πολύ ωραία τύπησα. Την αγνώρισα όμως, γιατί είναι Γερμανίδα. Κοιτάει τα πιάτα μου. Κοιτάει τα πιάτα σου. Τι να κοιτούσε, τα μάτια σου. Ήταν καλό. Προσβολή, προσβολή. Προσβολή. Κοιτάει τα πιάτα μου, ναι. Δεν βλέπει τα μάτια μου. Ναι. Και λέω, θέλετε να δοκιμάσετε για να παραγγείλετε. Εγώ, πιάνουμε κουβέντα. Τα πιάτα σου τα κοιτούσα. Για να μην σε κουράζω. Και τα μάτια της. Σε 3 λεπτά καθόμασταν μαζί. Και ήμασταν μαζί όλο το βράδυ. Είναι ένα ρήμα. Γερμανίδα, πολύ πολύ ωραία τύπησα. Που γύριζε τα ελληνικά νησιά και ήξερε 800 πράγματα για τα ελληνικά νησιά. Που λατρεύει την ελληνική μουσική παραδοσιακή και έντεχνο. Ξέρεις γιατί κάθισε μαζί σου. Μου έλεγε για το Μάλαμα, για το Θανάση Κωνσταντίνο. Γιατί κάθισε μαζί σου. Γιατί. Η αρχαιολόγος ήταν. Για Κούτρα. Όχι, από μισά το πληρώσαμε. Τι. Νόμιζα θα έλεγες για Κούτρα. Όχι. Νομίζω ότι σκέρασα το κρασί. Ό,τι κρασί ήθελε είχαμε. Να εξερευνήσει μαζί σου τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό. Ρε Αναστασία, γέλα. Αστεία λέει. Γιατί γελάς. Γιατί πιάνεις το μέτωπό σου. Αν και. Έχω μια αίσθηση ότι νόμιζα ότι για κάποια στιγμή. Και εγώ λέω Αναστασία, είδε σήμερα έτσι κούκλα για το Δημά, για τα μπουζούκια. Ναι. Μόλις σε είδε. Ντροπή. Μπράβο, ρε Σάβα, να τη χαίρεσαι. Μόλις σε είδε η Γερμανίδα, νόμιζε για λίγο. Κορόιδο, κορόιδο. Ότι ήταν στην Αίγυπτο. Ναι. Ξέρεις γιατί. Ναι. Αυτή. Η μούμια. Νόμιζε όταν σε είδε. Φαραώ του Ταχαμών. Ναι. Σαν τη μούμια. Ναι. Τι λέει. Ποιο είσαι εσύ, πάνω εσύ, είσαι ο αστυνομικό. Ναι, καλημέρα Μάριε. Ποιον βρε. Τον πάω το Γιουνές. Ο πρώην της Ξάνθης. Είναι καλό το Μάρι μας. Ναι. Που μετά από κάθε γκολ στα τελευταία μάτς πήγαινε και φιλούσε τη γυναίκα του στην Κερκίδα. Που ήταν με τη Μαντήλα. Καλημέρα Μάριε. Too many jerseys προχθές στο αεροδρόμιο. Ο Γιάννης ο γιος μου. Too many. Σε καραγουστάρι. United we stand. Ποιος είσαι ρε 927. Too many τι. Too many jerseys. Τι είναι jerseys. Εννοείς Γερμανοί. Μήπως... ή Rangers, ο πάντης Rangers. Δεν κατάλαβα. Too many jerseys. Στο πρώτο ρωτήμα. Ο Γιάννης ο γιος μου σε καραγουστάρι. Να το γνωρίσω. Πάνω εσύ, είσαι ο αστυνομικός. United we stand. Ναι, μάλλον εσύ, έχω χάσει το τηλέφωνο σου ρε φίλε. Ο Γιαννάκης καλά είναι, ο γιος σου, ο Paul Scholes. Το παλικαράκι μου. Πάνω αν είσαι εσύ, έχω χάσει το κινητό σου, γι' αυτό δεν ξέρω ρε φίλε. Στείλε. Χαμζά. Διευκρίνησε. Ο Άρης ενδιαφέρεται για το Χαμζά Γιουνές. Τον πρώην της Ξάνθης. Είναι ένας από τους ποδοσφαιριστές που κοιτάει για την ενίσχυσή του στο χώρο της όρθιος, επίθεσης. Όρθιος. Ταιριάζει, λες, το στυλ του Άρη. Όρθιος. Με ψηλά το κεφάλι, ξέρει και μπάλα. Και πολύ καλό κεφάλι και με την μπάλα κάτω. Ωραία τελειώματα. Πολύ ωραία πλασέ. Ωραίος είναι ο Γιουνές. Πολύ ωραίος. Έχω Ματία Γκαρσία. Ματέο Γκαρσία. Δεν το ξέρω αυτό. Δεν το ξέρω. Θέλω να τους δω. Ναι. Κολάσω από πίσω εκεί, οχτάρο τέτοιο. Ναι. Γιουνές στην κορυφή, την κοινή.
Είμαι καλός. Καλά, μας είχατε φέρει τότε, επιφυλάσσομαι για αυτούς, γιατί είχατε φέρει τότε το δεκάρι της Μπόκα, το δεκάρι της Μπόκα, το δεκάρι της Μπόκα. Ο Γκρασιάν και δεν είναι. Ναι, και πιστεύω ότι εγώ θα ήμουν καλή, η Αναστασία, η Αναστασία ήταν καλύτερη. Υπάρχουν αυτά τα πράγματα, ρε φίλε, στον χώρο. Ο Ματέο Γκαρσία παίζει όμως Las Palmas, φίλε. Συγγνώμη, αυτά τι είναι με Ουρουγουάη. Ξάνθη με τι, ναι, ο αντίπαλος ποιος. Α, ο Πλατανιάς με γαλάζια, σαν την Ουρουγουάη είναι, ρε φίλε. Νόμιζα ότι είναι Ξάνθη Ουρουγουάη. Έμοιαζε λίγο. Εντάξει. Με Ουρουγουάη ο Πλατανιάς. Έχουμε εισιτήρια για το ΠΑΟΚ Βασιλεία. Πόσα. Πέντε. Α, καρφώνει και τον ΠΑΟΚ. Καρφώνει και τον ΠΑΟΚ. Το έχω δει αυτό. Ω, ναι, κάτω αριστερά. Το θυμήθηκα, ναι. Ποιος το φαγε. Κάτω αριστερά, 0-1. Ναι. Ναι. Ο Γλύκος είναι αλλού. Ούτε καν κινείται. Κοιτάει. Και τον Ηρακλή καρφώνει. Και με Ηρακλή μας καρφώνει. Ξάνθη Ηρακλής 2-1, βέβαια. Το 3 έβαλε. Σερβίρι, νομίζω, ο Ορφανίδης από τα αριστερά. Και πλασάρι πάνω στην κίνηση. Ναι, ρε, ναι, 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 ναι. Εντάξει. Ναι. Θα δούμε. Αν και πιστεύω ότι ο Άρης θα πάρει 2. Όχι. Σερβίρι, ο Πέστον, ρε. Το ξεχνάω τώρα. Ο Χμωρέ. Είχε βάψει το μαλλί του κάποια φάση πέρσι. Αυτό σερβίρι και μας πλασάρει το, κάνει το 2-1. Ο Τριάδης. Ο Τριάδης. Μπράβο, ρε σκύλε. Ο Τριάδης, ναι. Που είχε βάψει το μαλλί του. Για το πού θα πάω. Πού είσαι, ρε Ρωμανίστα, αστυπάλαια επανάληψη, γιατί ήμουν πριν καμιά 12 χρόνια για 11 μέρες, νησάρα, αστυπάλαια και μετά Κάλυμνο Τέλενδο εκεί, που είναι κοντά. Αστυπάλαια νησάρα. Νησάρα, για εκεί θα είμαι, μάλιστα. Ρωμανίστα. Τώρα, μετά, εκεί θα είμαι παρέα, μετά μόνος βλέπουμε. Μετά μόνος βλέπουμε. Ο Ζαγοράς. Εδώ δες. Ο Ζαγοράς είναι αυτό. Δες. Ναι, ρε. Τι δε, ρε. Στις με ήττα. Α, ποιος το έκανε αυτό. Ποιος είναι, ο Νίκος, ο Παπαδόπουλος. Ο Νίκος. Διώξτον τώρα. Να πάει στην Κύπρο, στην πατρίδα του. Να φύγει. Ξεφτύλα. Αναστασία, μου έδωσες μεγάλη χαρά με την παρουσία σου, με την εμφάνισή σου σήμερα. Όταν συνειδητοποίησα τον λόγο για τον οποίο ντύθηκες έτσι, έπεσες πάρα πολύ στα μάτια μου, ειλικρινά. Τι θα πας, μωρέ, για το Δημάκι. Μου ήρθες πρωί-πρωί, καλά λέει τώρα ο Χρύσανθος. Παιδιά, ό,τι πιο πατάτα μπορούσα να ακούσω. Θα πάω Χαλκιδική. Και ήρθες 7 παρά το πρωί έτσι. Για να... Τι ώρα θα πας Χαλκιδική. Πότε θα πας Χαλκιδική, τι ώρα. Το απόγευμα. Ειλικρινά, Αναστασία, είμαι τόσο χαζός. Σε τι μιλάς, πραγματικά. Έγινες έτσι από τώρα για τη Χαλκιδική που θα πας στις 7-8 το απόγευμα το βράδυ. Α, μετά από εδώ φεύγεις. Μετά από εδώ φεύγεις. Εκεί θα πας έτσι τη μέρα. Θα πας εκεί να κάνεις μπουφιά και τα λοιπά. Άκου λίγο τον κύριο. Ναι. Για το Δημάκη ήρθε. Το ξέρω, μωρέ, ναι. Τι έχω γεννήσει. Θα πάει Χαλκιδική μετά από εδώ και ήρθε, ντύθηκε έτσι από το άντε τώρα. Προχθές μου ήρθε με πουκάμισο, μακρύ παντελόνι αυτά και τα λοιπά. Περιπίτη ήρθε και σου λέει αφέρω τετράωρο να φύγω να πάω στη Χαλκιδική. Ναι. Όντως, θα πάω να βάλω μαγιό, αυτό το ένα τ' άλλο. Είχε συνεννοηθεί από χθες. Καταρχήν, πού είναι η φωτογραφία σου, είναι στο... με το Δημάκη στο βγήκε. Την έβαλες. Κοντός είναι, πώς αυτό, κοντός είναι. Δηλαδή, πες ναι, είναι κοντός, μην τρέπεσαι, είναι κοντός. Άρα εσύ έτσι το περνάς, όπως ήσουν. Είναι ωραίος τύπος. Εντάξει, ωραία. Και εγώ τι είμαι, άσχημος. Καλημέρα, Σλαμά. Τι έχεις να πεις για Άλισον στη Λίβερπουλ, Νίκος Δέλτα Ύψιλον. Καλός goalkeeper. Καλός goalkeeper. Τώρα στη Λίβερπουλ μακάρι να γίνει δοκάριους. Αγαπητέ Νίκο. Ο Άλισον Μπέκερ, Μπέκερ δεν είναι, στο επίφτο. Πας στον Άλισον, καρδιά. Ο Άλισον, στη Μαριλίζ, σε σένα και στην Πούντου, αρέσει ο Άλισον της Ρώμα σαν άντρας. Παιδιά, έχουμε μεγάλο πρόβλημα εσύ στο Λίβερο. Δηλαδή, πες τώρα ότι δεν έχει έρθει για αυτόν τον λόγο. Είναι σήμερα. Ο αγαπημένος... Συγγνώμη, ο Δημάκης πού είναι? Ο δίπλα. Αυτός είναι ο Δημάκης. Ναι. Που τρελαίνονται οι γυναίκες. Δεν τρελαίνονται οι γυναίκες. Νόμιζα ότι είναι, νόμιζα ότι είναι ο βοηθός του βοηθού. Νόμιζα ότι είναι ο βοηθός του βοηθού του φροντιστή του ΠΑΟΚ. Συγγνώμη, ρε παιδιά. Ζηλεύεις πρώτον. Ποιον ζηλεύω. Γιατί είναι κορυφή. Ποιον, δεύτερον, τον Δημάκη ζηλεύω. Είναι κορυφή. Τον Δημάκη ζηλεύω. Δεύτερον, γιατί θα τα παρατήσω. Γι' αυτόν η Αναστασία έτσι. Το ότι η Αναστασία ντύθηκε. Πω, παιδιά. Τρίτον. Δεν είναι πολύ. Σε περνάει μισό κεφάλι με αυτά που φοράς τα κοθόνια. Αυτά που φοράς είναι σαν αυτά που φοράνε συναυλίες εκείς. 25 εκατοστά. Σαν τον Γκί στα κοθόνια είσαι, ρε εσύ. Πω, πω, τα κοτρόνια, πώς λέγονται. Μου στείλε ο Τσατσαρός τη φωτογραφία του. Να βάλω τη φωτογραφία του με την Αναστασία στο Λίμπερ. Βάλτε την, ναι, βάλτε την. Βάλτε την.
Να κριτικάρει ο κόσμος Αναστασία. Ε, δεν το βλέπουν το προφίλ σου. Ναι. Είναι σαν αυτούς που βάζουν φωτογραφίες στο θέλω... Facebook και μετά λένε γιατί πήρες τη φωτογραφία. Θέλω... Βάλε μία Αναστασία μόνη της, όπως είναι σήμερα. Τι? Και μία κοντινή στα παπούτσια. Στα... Μία Αναστασία θα βάλω. Και μία. Καλά, και μία κοντινή στα πόδια. Να διαφημίσουμε το Δημάκη. Τι να βάλουμε, το Τσατσαρό. 789 πάντως. 789, μην κολλάς να πηγαίνεις μόνος. Α, μόνο τώρα το είδα αυτό. Νικόλαος μπαίνει για ΠΑΟΚ, καλημέρα σε όλους. ΑΟ Καβάλα, μια ζωή, πήραμε τον Δερμιτζάκη προπονητή. Πολύ καλή κίνηση. Δερμιτζάκης και για, τώρα για ομάδα, για γάμα εθνική. Άντρε, ανεβείτε ρε αργονάυτες, κανονίστε. Δηλαδή Καβάλα αμαρτία είναι. Η Πολάρα, άλλη Πολάρα. Καβάλα λατρεμένη. Να καλημερίσουμε και τον Άκη από τη Μαρμίδα, τον Παναθηναϊκό. Καλημεράκι, μας ακούει σχεδόν κάθε πρωί. Λοιπόν, παιδιά, στέλνετε μηνύματα. Ανοίγουμε και γραμμές, ρε. Άντε, μένουν 8 λεπτά για το. Καμιά ιστορία άλλη θέλετε? Έλα, από μια ιστορία άλλη. Από... Πάλι με Ιρλανδέζες, αλλά αυτή τη φορά μόνος μου στην Ίο πριν από περίπου 12-13 χρόνια. Ήταν η δεύτερη-τρίτη φορά που πήγαινα στην Ίο. Και είχα πάει με διακοπές με ηχολήπτη. Ήταν μαζί μου Σύρο και Σέριφο. Και έπρεπε να φύγει μετά αυτός να πάει στην Αθήνα στον αδερφό του. Καλημέρα, Θανάση. Ο Θανάσης από το Μετρόπολης, το παλικάρι. Ελπίζω να είναι ακόμη εκεί πέρα. Πολύ καλό παλικάρι. Παντρεμένος με Βουλγάρα. Κάζα. Ναι, ρε. Ωρε, φίλε. Είχα πάει με Κάζα. Ναι. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Σου βάζει και ηχητικά στο δρόμο και τέτοια. Ο Θανάσης, ο οποίος κάνει μάγκα των άλλων, έτσι. Η μισή εκπομπή είναι του Θανάση, εννοείται. Και παραπάνω. Γι' αυτό χωρίσανε τώρα. Το 60% είναι Θανάση, να τα λέμε. Γεια σου, ρε Θανάση, γίγαντα. Και στο μικρό και στη σύζυγο, καλημέρα. Και λέω, εγώ είχα ακόμη 3-4 μέρες και λέω, δεν πάω στην Ίω να θυμηθώ την εφηβεία μου. Και πηγαίνω στην Ίω. Εκεί είχα διάφορα σκηνικά στην Ίω και βράδια και μεσημέρια και ό,τι θέτε. Αυτό γίνεται πάλι ξημερώματα. Πρέπει να είναι η ώρα 4 παρά. 4. Φεύγω από την καρδιά της χώρας και κατεβαίνω προς την άκρη της να πάρω κάτι να έχω για το πρωί στο δωμάτιο. Έμενα σε ένα ωραίο δωματιάκι με αυλούλα μπροστά στην άκρη της χώρας. Λέω να πάρω να έχω κάτι το πρωί, ρε παιδί μου, να μου κάνει και ένα καφέ νοικοκυρά, να αράξω και μετά να βγω το πρωί. Όπως κατεβαίνω, κατεβαίνουν η Αναστασία 5-6 Βρετανίδες. Απλά, απέριτα, με πολύ διακριτικό μακιγιάζ, φορεματάκια όχι ιδιαίτερα βαριά, που άφηναν λίγα πράγματα στη φαντασία, και εννοείται από τις 7-8 ή 5 τα παπουτσάκια, τα πεδιλάκια, τις μπαλαρίνες, τα φλατ στο χέρι. Και είναι οι μισές ψιλογκόλ, οι άλλες απλά γκόλ. Και λέω πάλι το ίδιο. Είμαι μόνος, Χρήσανθε. Αναστασία. Hi there, girls. Are you in for a drink or something? Και του ξαναπετάνε νερό. Όχι. Μου κάνουνε. You fucking Irish. No fucking way you're gonna fuck us. Το πιάνεις. Εγώ το πιάνω. Πιάσουμε αυτά που λες. Με έβαζε ο Μίρτσος να του το λέω κάθε μέρα. Όταν ήμασταν στο άλλο ραδιόφωνο μαζί. Λέει, θα μου το λες αυτό κάθε μέρα. We fucking Irish, no fucking way you gonna focus. Εννοεί το focus. Ο Νάς. Περίμενε. Φτάνω κάτω στην πλατεία, εκεί που είναι, ρε παιδί μου, όλα τα φαγάδικα, τα πρωινάδικα, ξέρεις. Μπουγάτσες, τυριά, πίτες, hot dog, τέτοια. Κρέπες και τέτοια. Και είναι αυτές με καμιά δεκαριά Ιρλανδούς. Ήταν όλοι μαζί. Πολύ ξύλο. Απλά αυτές. Και βλέπω ότι η μία πάει να ψιλοδείχνει και πάει να πει για μένα. Φίλε, όπως είμαι, Αναστασία, δεν ξεχωρίζεις κιόλας. Ούτε πρωινό, ούτε μπουγάτσα, ούτε τυρί, τίποτα. Ούτε πίτες, ούτε μιλόπιτα, ούτε τσέρι πάει, τίποτα. Πίτες σίγουρα όχι. Την κάνω μια από ένα στενό, σπιντάτος, πρέπει να έκανα τα 500 μέτρα μέχρι το δωμάτιο, πρέπει να τα έκανα σε 40 δεύτερα. Ρεκόρ κόσμου. Χωρίς υπερβολή. Γιατί ξέρεις, εντάξει, δεν σου θα γινότανε, αλλά δεν ξέρω πώς το πάρουν οι άλλοι. Ξέρεις, και πιωμένοι και τέτοια. Τι να έλεγα, είμαι φίλος του Ματζιούκη, φόλα Ιρλανδία.
Εκεί ήταν χειρότερα τα πράγματα. Οκ. Okay. Θα έκανε βέβαια κανένα Sam Rock Rovers. Παιδιά με Sam Rock Rovers, με πάω και υποστήριζα Sam Rock Rovers, αλλά δεν ξέρεις και αν συγκινηθούν πάρα πάρα πολύ. Αχ. Κυκλοφορείς καθόλου ξυπόλυτη στις διακοπές, Αναστασία? Στην Άμμο. Στην Άμμο, αν είσαι με αρβίλες, Αναστασία, δηλαδή έλεος. Όχι. Να βγεις το βράδυ και να γυρίσεις, ας πούμε, εκεί που είσαι ξυπόλυτη. Όχι καθόλου. Δεν το κάνουν. Σπατούσες, δηλαδή. Γιατί το κάνουν οι Βρετανίδες και το απολαμβάνουν? Γιατί είναι. Μάλιστα. Είναι. Μάλιστα. Με αυτά και με αυτά υπενθυμίζουμε. Θα πάμε στο τελευταίο break της εκπομπής. 5 εισιτήρια για το ΠΑΟΚ Βασιλεία και ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου από τα Opticon Express μπαίνουν στην κλήρωση όσοι απαντήσουν σωστά σε ποιο ελληνικό νησί βρίσκεται η παραλία της Γριάς στο Πίδημα. Media Markt είναι κοντά μας και σήμερα. Κάθε εβδομάδα η Media Markt φέρνει νέα weekly deals. Πρόλαβες, smartphones, τηλεοράσεις, οικιακές συσκευές και ό,τι άλλο θες σε τιμές που δεν χάνονται. Βρες όλα τα weekly deals στα καταστήματα και στο mediamarkt.gr. Αν κάνεις τις αγορές σου online, τσέκαρε και τις προτινόμενες υπηρεσίες. Αν είσαι στο κατάστημα, πολύ απλά το προσωπικό θα σε κατευθύνει για να επιλέξεις υπηρεσίες που χρειάζεσαι για να απογειώσεις την εμπειρία σου. Απογειώθηκε. Και μην ξεχνάς, για όλες τις υπηρεσίες ένας είναι ο προορισμός. Media Markt. Να ακούσω τι είδηση είναι, ρε παιδιά. Για να ακούσω. Κάτσε τον Χρήστο εδώ πάνω στα γόνατά του. Σαν κόρη του σε βλέπω. Ναι, μόρση. Σαν κόρη του σε βλέπω. 3 χρόνια την περνά στην κόρη μου. Έλα τώρα που γυρίζει μέχρι να βρει η Μπούντου την είδηση μία ώρα. Πάμε λίγο, μην ξεχνά. 5 εισιτήρια για το ΠΑΟΚ Βασιλεία και ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου από το Opticon Express. Σε ποιο νησί μα βρίσκεται η παραλία τη Γριά το Πίδημα. Στη Ζάκυνθο είπαμε. Όλα τα παιδιά τη Βασιλείας είσαι εκτός. Βασιλική Ρετσίνα. Ναι. Από τη Μεσημβρία είναι επιτυχή. Από Μεσημβρία είναι επιτυχή. 7-13-9-81. Λοιπόν, ναι. Λοιπόν. Πες το για να πει εδώ και ο Φίλγκος συνεχίζει στον ΠΑΟΚ. Πριν από λίγο βγήκε η ανακοίνωση. Το είπε ο Μοσκοβίτης πριν 4-5. Ναι, ότι έκλεισαν, ότι συμφώνησαν και τέτοιο. Τώρα ήρθε το τυπικό της υπόθεση. Δεν έκανε παρέμβαση για να πει για το Λάκι Τζόνς. Εκατομμύρια ΠΑΟΚ. Περίμενε λίγο. Από πότε κάνω ρεπορτάζ, Άρη, και δεν το ξέρω. Είναι ο Λάκη. Τι είναι? Έφυγε από τον ΠΑΟΚ. Έφυγε, τον αποχαιρετήσαμε, το είπαμε, γεια σας. Πότε το είπατε, γεια σας? Λοιπόν, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει. Η ΠΑΕ. Η ΚΑΕ, συγγνώμη, να άμα κάνεις και ποδοσφαιρικό. Πήγε τον Γκος στον ΠΑΕ στο ποδόσφαιρο. Και εγώ λέω, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ φέρνουν Άγγλο, τον Γκος. Αμερικανός είναι εσύ. Μα είπες ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Λέω ΠΑΕ ΠΑΟΚ, λοιπόν. Ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας με τον Αμερικανό καλαθοσφαιριστή Φίλιπ Αλεξάνδερ Γκος. Ο πρώτος σκόρερ της ομάδας μας θα είναι εδώ για την αγωνιστική περίοδο 2018-2019 για να συνεχίσουμε μαζί όλα αυτά που ξεκινήσαμε πέρσι. Υπάρχει και το βιογραφικό του. Πολύ ωραίο συνόδο. Φίλιπ Γκος, καλώς ήρθες. Βγήκε τρίτος ο ΠΑΟΚ, φίλε, γιατί μια απόλυτα πετυχημένος ήταν πέρσι. Έγινε. Ωραία. Τι ωραία. Κάτι πολύ 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 σημαντικό, πολύ είναι σε ετοιμότητα. Πιο σημαντικό από την Μπούντου. Μπούντου, σου αρέσει και ο Άλισον ο Μπέκερ σαν άντρας? Όχι, είναι της Μαριλίζας. Της Μαριλίζας. Ναι, ναι. Την ανακοίνωση των συνδέσμων του Άρη Μάρια δεν τη διαβάσουμε. Την τα λεφτά του στον Άρη μας δεν θα το λερώσουν. Την άκουσα χθες. Ναι. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι, Αναστασία. Πάμε λοιπόν. Έχει συμβεί σε όλους να πάρουν μία νέα συσκευή, αλλά να χρειάζεται να περιμένουν αρκετές μέρες μέχρι να τους παραδοθεί. Αλήθεια. Αυτό πλέον ανήκει στο παρελθόν. Έτσι. Αν κάνεις αγορές από τη Media Markt, μπορείς να έχεις την ίδια μέρα στο σπίτι σου αυτό που πήρες. Από κινητό και υπολογιστή έως κουζίνα, πλυντήριο, air condition, ακόμη και ψυγείο ντουλάπα. Ναι, καλά άκουσες, ψυγείο ντουλάπα. Αν είσαι ανυπόμονος, κάνε τώρα την παραγγελία σου στο mediamart.gr ή σε ένα κατάστημα Media Markt. Και μην ξεχνάς, για όλες τις υπηρεσίες ένας είναι ο προορισμός. Media Markt. Σαν σήμερα μπήκαν οι Τούρκοι στην Κύπρο. Είναι ο πρώτος Ατήλας. Ναι. Ναι. Βρήκανε ανοιχτή την Κερκόπορτα. Άλλη μία. Από τη Χούντα των Αθηνών. Σωστή η παρατήρησή σου. Γνωστά είναι αυτά. Έτσι. Μετά ο στρατός εδώ πέρα από διοργανωμένους. Αλλά φτιάξαν δρόμους. Ναι, η Μόμα. Και χαρίσαν και τα δάνεια στους αγρότες. Ναι, 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 ναι. Και μερικές χιλιάδες ψυχές κάναν διακοπές στον Αϊστράτη, στη Μακρόνη. Και τι άλλο κάνω, τι άλλο κάνω, Ας μην τα ανοίξουμε τώρα. Εν τω μεταξύ, πρόσεξε λίγο. Έχεις παρατηρήσει φιλοαμερικάνοι τότε. Ναι. Φιλοαμερικάνοι και τώρα.
Ναι. Ναι. Εντάξει. Άρα, φίλοι του Μάριου. Η αστερόησα και τέτοια. Ναι. Ένας ακροατής θέλει να πει την απάντηση. Για, τον, για την παραλία. Για την παραλία. Να την πει στον αέρα. Ας την πει ο ακροατής. Ας την πει. Καλημέρα. Ναι, καλημέρα σας. Ναι, καλημέρα. Καλέσατε στο Λιμπέρο. Καλημέρα, για να σε δώσω την απάντηση που βρίσκεται η παραλία που ζητάτε. Η παραλία που ζητάμε. Ναι, αν και είναι μόνο για SMS, αλλά επειδή έχει περάσει η ώρα, θα σε απαντάς. Αν απαντήσεις σωστά, μπαίνεις και εσύ στην κλήρωση μαζί με τους άλλους τρεις που στείλανε σωστές απαντήσεις. Το όνομά σου πώς είναι? Εξουζίδες Ελευθέριος. Από Δράμα. Ελευθέρι... Από πού? Από Δράμα. Από Δράμα. Εξουζίδες. Στη Δράμα μένεις? Ναι, ναι, σύνο πόντε 77. Μίλες, όχι ρε, μίλες στον αέρα διεύθυνση ρε. Ελευθέριε, τι παλικάρι μου. Τι όροφο. Τι όροφο εκεί πρώτο. Όχι ρε, Δράμα, έλα ρε εσύ, περήφανη Δράμα. Ταφ κάπα, έλα ρε. Ρε εσύ, Λευτέρη, ο Σάκης ο Μουστακίδης, ο παλιός ποδοσφαιριστής της Δράμας και του Ολυμπιακού. Ναι, ναι. Ζει είναι εκεί το παιδί. Αυτό εδώ ήταν, νομίζω ότι ήταν και... Όχι, το ζήσει, το παίρνω πίσω, συγγνώμη, ενώ ζει εκεί. Πού είχε πάει? Στην αστυνομία ήταν. Τον συλλάβανε. Α, ήταν στην αστυνομία, τον ο Σάκης. Συλλάβανε. Θες να σου πω κάτι τρελό. Στον Ευρωκόπη. Στον Ευρωκόπη ήταν. Α, μου είσαι. Στην Αγία Ευρώπη. Ναι. Μου είσαι. Το θυμάσαι. Ωραίος παίκτης. Ωραίος παίκτης. Και από όλων Αθηνών. Μου είσαι κρατημένη. Την είχε αφήσει στο σπίτι της μητέρας του. Ναι. Την μπλούζα που αντάλλαξε μετά το Ελλάδα-Αγγλία 1-1 κάτω των 21 στην Πάτρα. Ναι. Ναι. Το 80. Το 82, 83, κάπου εκεί. Μάλιστα. Ναι. Όχι, τι είπα, κοτσάνε, είπα, sorry. Το 89. Συγγνώμη, εγώ, φάουλ εγώ. Το 89. Ναι. Και δεν με το παιδί χαθήκαμε. Μιλούσαμε για καμιά φορά στο τηλέφωνο. Ναι. Καλό παιδί, πολύ καλό παιδί ο Σάκης. Αστυνομικός από τους. Αυτούς τους ειδικούς αστυνομικούς που είχαν βγάλει μια φουρνιά. Α, ειδική φρουρή. Ναι, ειδική φρουρή και το άλλο ήταν. Συνοριακή, αν θυμάμαι καλά. Και συνοριακή, ήταν ναι. Στον Ευρωκόπη. Ναι. Ήταν στον Ευρωκόπη. Τον είδα εγώ πολλές φορές. Στον Ευρωκόπη. Πορα, τώρα μετά που βρίσκεται και τι κάνει, έχει χάσει, δεν ξέρω. Στην πόλη μπορεί να έχει μείνει πάνω. Ναι, ναι. Λοιπόν, να το πω τώρα. Πες το, για πες το ρε, εσύ, Λευτέρη. Στην Άνδρο. Στην Άνδρο. Απαντάει σωστά ο Λευτέρης. Ναι. Μπαίνεις και εσύ, Λευτέρη, στην κλήρωση. Την οποία θα κάνουμε σε περίπου 10 λεπτά από τώρα. Να φύγει από τη Δράμα. Έγινε, ευχαριστώ πολύ. Έγινε. Να φύγει από τη Δράμα, ναι, ναι. Να έρθει στη Θεσσαλονίκη και να πάρει γυαλιά ηλίου. Καλά, μπορεί ο άνθρωπος να τον βολεύει αυτό το θεματικό του θέμα. Να κάνει ένα διήμερο Θεσσαλονίκη μία μέρα και να έρθει. Τι είναι, εντάξει, στη Δράμα είναι ρε φίλε, δεν είναι και στο. Όπως θέλει. Εντάξει. Όχι, όχι, όχι. Άρα τέλος, δεν... κλείνει αυτός ο διαγωνισμός. Μπαίνει ο Λευτέρης μαζί με τους άλλους τρεις. Έχουμε 4 σωστές απαντήσεις. Σε λίγο θα γίνει η κλήρωση. Για τα 5 εισιτήρια. Για το ΠΑΟΚ Βασιλεία, εννοείται ο διαγωνισμός. Συνεχίζεται. Καλημερίζουμε τον Ιωσήφ, καλημερίζουμε τον Δημήτριο, τον καλημερίζουμε Ιωσήφ. Τον Γιώργο, καλημερίζουμε. Α, τι λέει αυτός, ο Γιώργος λέει στην Άνδρο, πήγα φέτος. Άρα είσαι από το πρώτο γκρουπ των αδειών, προφανώς. Προφανώς. Ή πήγες σε κάποια ειδική περίπτωση δουλειά, κάτι τέτοιο, να δεις κανένα δικό σου, κανένα παιδί που είναι εκεί, που ζει εκεί. Έχει κάτι σχολές, κάτι έχει εκεί στην Άνδρο. Νομίζω. Ο Όλσεν που το βγάλατε άχρηστο πάει Νησάρα. Στη Ρώμα. Πολύ ωραίο νησί. Ποιον? Ο Όλσεν που βγάλατε άχρηστο πάει στη Ρώμα. Όχι που βγάλαμε. Εσείς, για τον Όλσεν εγώ ούριαζα. Εσείς βγάλατε άχρηστο. Τους παοκτσίδες πες. Εσείς. Όχι εμένα. Εσείς. Με άλλον κάνεις μάλλον εκπομπή. Εσείς. Ούριαζα. Εσείς. Που έλεγα ψηλός ξανθός παλικάρι και ο Κόλκας με έλεγε γκέι. Είσαι. Επειδή επενούσα. Επειδή επενούσα. 14 φορές ρώτησα με ποια πας στο τέτοιο. Και δεν απάντησες. 14 φορές το μέτρησα. Το ακούω τώρα. Σαν πρώτη το φορά. Νούμερο του Σαλπιγκίδη. Το ακούω τώρα πρώτη φορά. Τι είπες? Αμαξοστοιχεία παρέσυρε πεζό στη Μενεμένη. Πώς έγινε αυτό? Ωραία, φίλε. Να σου πω. Δεν απρόσεχε. Τραυματίστηκε ελαφρά ο 60χρονος. Όταν λες δεν πρόσεχε, τι εννοείς? Πού καθόταν? Στις γραμμές του τρένου! Χρήσανθε, να σου πω κάτι που δεν είναι σοβαρό. Το παλικάρι, να είναι καλά, μπορεί και τυχαία να μας ακούει τώρα που δεν σου καθόλου τα φυσικά. Έχασε το χέρι του το παιδί, ξέρεις πώς. Παλίκαρος. Παλίκαρος και κούκλος άντρας. Έχει που έγινε 25 χρόνια αυτό. Στις γραμμές του τρένου εδώ πέρα, περίμενε το τρένο. Και είχε εδώ το σακίδιό του στον ώμο. Εδώ. Και φίλε, ήρθε το τρένο, τον παρέτησε, το πήρε όλο το χέρι. Είναι άλλο αυτό που λες. Το παλικάρι είναι με ένα χέρι. Και άλλο κάποιος να είναι. Δηλαδή, αν το σκεφτείς. Εντάξει. Αυτό είναι ένα ατύχημα. Είναι το άλλο ξέρω, αυτό μιλάμε, και άλλο να κάθεσαι στις γραμμές του τρένου. Ναι. Ναι. Τέλος πάντων.
Μεγάλη κουβέντα, μιλώ. Μια συνομιλική σου εξαφανίστηκε. Όχι, λέει 74χρονη από την Καλαμαριά. Άρα, όχι συνομιλική. Μην μπερδεύτηκα. Νόμιζα ότι έγραφε ναι. 64χρονη. Ναι. Εντάξει. Ναι. Α, α, και πάει ο Όλσεν στη Ρώμα, ε. Ναι. Αυτά είναι. Μάλλον. Αντί να πάρει η Λίβερπουλ τον Όλσεν, παίρνει το. Όχι, ευχαριστούμε, δεν θέλουμε. Ναι. Λοιπόν. Είναι τα τελευταία 10 λεπτά. Όποιο θέλει καλή. Πριν τις καλοκαιρινές εκπομπές πάλι του Μάριου Ασλαμή. Όποιο θέλει καλή. 23-10. Αν θέλετε κάτι να τον ρωτήσετε, είναι η κατάλληλη στιγμή. Αυτή είναι για τον Μάριο. Θέλω να πω κάτι για τον εφημερίδιο. Κλείνει η σεζόν αυτή τη στιγμή. Αυτό το δεκάλεπτο που ακούτε. Κλείνει η σεζόν 17-18 για την Τρόικα. Και θα ξανανοίξει μετά τις 20 Αυγούστου. Καλά, μην το δένεις ακόμα. 27. Η σεζόν θα ανοίξει τώρα. Αν θα είσαι εδώ, δεν ξέρω. Ναι, ρε, δούμε το καλό. Ανάλογα τις προτάσεις. Άμα γαμία, ακροατής. Πάντως, 7-89, μην κολλάς όπου θέλεις πάνε μόνος σου. Δεν έχει να προτείνεις μέρη. Όπου θέλεις πας μόνος σου. Έτσι. Και Αθήνα πας μόνος. Έχω περάσει σε ονειρικά στην Αθήνα. Στην Κύθνο πήγα μόνος μου. Πέρασα καταπληκτικά. Παντού έχω περάσει μόνος μου καταπληκτικά. Έτσι, τα τελευταία χρόνια. Μην μασάς. Και έχει σημασία καλοκαίρι διακοπές. Αυτός και οι Βανδύ περνάνε μόνοι τους στο σαλόνι. Να βγάζεις και φωτογραφίες. Ε. Αν σου αρέσει να βάζεις φωτογραφίες, έχεις μηχανή, δεν είσαι μόνος σου. Να το ξέρεις. Ναι. Πάμε γραμμή, καλημέρα. Καλημέρα. Τα Κινάρντι, ο παδός του ΠΑΟΚ και της Γιουβέντους και της Εθνικής Ιταλίας. Πάμε. Και της Λίβερπουλ. Και της Λίβερπουλ, ναι. Γιουβέντους και Λίβερπουλ μιλάμε, ο συνδυασμός είναι. Και ΠΑΟΚ. Το έχω πει, 20 χρόνια. Ξέρω, και ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ, Λίβερπουλ και Γιουβέντους. Ναι. Καταρχήν είμαι πολύ απογοητευμένος αν ισχύει δηλαδή πως ο Λάκη έφυγε. Δηλαδή πρέπει να μου το λέγατε, νόμιζα ότι ήταν πρωταθλητής. Ρε φίλε, δεν σου φύγε και ο Κόμπε Μπράιαντ, εντάξει, ηρέμησε. Εντάξει ρε εσύ φίλε, δεν ξέρω το σχεδιασμό τώρα από Παπαθεοδόρου, εγώ που έχω τη φίλη εμπιστοσύνη. Εσύ που μεγάλωσες με Μάρκ Σίμψον και Βίλι Βάρνερ. Εσύ που μεγάλωσες με Μάρκ Σίμψον. Και Βίλι Βάρνερ. Απλά δεν ξέρω, κάτι θα ήταν παραπάνω εσύ Χρύσα, θα μην το παραβλέψεις αυτό, εντάξει. Δεν ξέρεις ποτέ τι υπάρχει εσωτερικά, ας πούμε, σε μια ομάδα. Δεν σε ακούω να μιλάς. Συλλογάτε. Συλλογάτε. Ναι. Τι? Συλλογάτε. Να δω πόσο πάω κι είσαι. Να δω πόσο πάω κι είσαι. Ο Μάρκ Σίμψον. Ο Μάρκ Σίμψον έχει κάνει ένα από τα πιο εντυπωσιακά καρφώματα στην Ευρώπη όλων των εποχών. Με ποιο... Εκείνη την εποχή οι δύο ξένοι παίζανε σε 6 μάτς του Κόρεα. Μπράβο. Δεν μπορώ να θυμηθώ το ρεφιλ. Εγώ που δεν είμαι πάω ακόμα το θυμάμαι πολύ καλά. Με ποιον ήταν αντίπαλο. Τον έβαλε μέσα στο καλάθι. Ο Μάρκ Σίμψον ήταν το δίδυμο, εντάξει. Απλά δεν θυμάμαι τώρα ποιο μάτς. Τώρα με Βιλερμπάν εννοείς. Όχι. Όχι. Δεν ξέρω αν τι ήταν με Βιλερμπάν. Με Ιταλούς ήταν. Με Ιταλούς, άμα ήταν ο Ιταλούς, όχι, Βαρέζο, άρεσε που ξέρει, Ιταλούς. Τον παίκτη το θυμάμαι, η ομάδα νομίζω ότι είναι η Βαρέζε. Τον παίκτη το θυμάμαι. Βαρέζε, έπαιξε ο Πάκο, Βαρέζε. Μόνο ο Παπαδόπουλος μπορεί να δώσει απάντηση. Λοιπόν, κάνει follow κάρφωμα στον Θεό, follow κάρφωμα, και βάζει μέσα, μαζί με την μπάλα, βάζει μέσα και τον Βεκιάτο, τον διεθνή Ιταλό, το θυμάσαι, ένα κακάσχημο. Ναι, ναι, όταν η εθνική Ιταλία ήταν σε 5 κορυφαίες της Ευρώπης. Μπράβο, μπράβο, σταθερά στις 4, ναι. Σταθερά στις 4. Γιατί μια 20ετία η εθνική Ιταλία έχει εξαφανιστεί, τώρα πάει να ξαναδεί. Κωμωδία είναι, κωμωδία είναι όπως είναι σε όλα. Ακόμη και στη μόδα είναι κωμωδία, ακόμη και στη μόδα πλέον είναι κωμωδία. Όχι ρε φίλε, εντάξει, δεν σε βέβαια. Μήνυμα Παναγιώτη Παπαδόπουλα, Μπερλόνι Τωρίνο. Α, ναι, η Μπερλόν. Και λέει, πες του να μην λέει ότι είναι ΠΑΟΚ, μας ντροπιάζει. Έτσι γράφει. Ναι. Δεν αξίζει ούτε 3 λεπτά την ελάχιστη κλίση να το παρακολουθεί. Όχι, δεν το λέει έτσι. Ρόση, δεν τα λέει τίποτα για εσένα. Σε πάει πάρα πολύ ο Παναγιώτης. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ, δηλαδή σε επενεί. Εσύ δεν αξίζει 3 λεπτά να σε πάρω τηλέφωνο εκτός αέρα. Μπερλόνι Τωρίνο. Το βάζω το χέρι μου σε Ευαγγέλιο. Μπερλόνι Τωρίνο. Χρήσαφε. Μου γκρίζει τώρα, γιατί έχει μετά πανηγύρι το προφήτη Ηλία στο βαθύλακο, έπεσε. Λιποθύμησε. Μας ενημερώνει η Αναστασία και ζητάει να σχολιάσουμε. Η Μπούντου και η Μαριλίζ ακούνε ποτ πουρί καλομήρα.
Έχει μια μεγάλη λεκάνη στην τουαλέτα μέσα, δεξιά, κάτω από τους, τους νηπτήρες. Σε παρακαλώ, φέρ την. Καθημερινά πέφτεις. Έλα λίγο εδώ στο μικρόφωνο. Τι είπες προηγουμένως, πού θες να πας και τα λοιπά, να δεν έχουμε πάει, λες Μαριλής να πάει και τα λοιπά. Είσαι μόνη. Ερώτηση. Κάνω μόνη μου, με στο σαλόνι μου. 3 Αυγούστου. 3 Αυγούστου. Ραντεβού στην Αθήνα. Ραντεβού στην Αθήνα. Και κατεβαίνουμε Καλαμάτα με Σινιακή Μάνη. Δεν μπορεί, έχει δουλειά. Έχει δουλειά. Πληρωμένα όλα από μένα, σ' αφήνει ο Χρύσανθος. Σ' αφήνει. Προτιμάει τη δουλειά από να την πληρώσει. Προτιμάει δουλειά από 7 μέρες όλα πληρωμένα στη Μεσσηνία. Θα με πάει η Μαριλίζη, είπε. Σώθηκες. Ένα παγωτό χωνάκι, ναι. Μοιρασμένο στα 4. Πάνε με το Μάτζουκιτς, ρε, που είναι ωραίος άντρας. Το είπα και δεν το ξέραν σε δύο φίλες μου, τον είδανε. Και λέει, συγγνώμη, η κοπέλα είναι λεσβία. Αν ήταν να επιλέξω ανάμεσα σε σένα και το Μάντζουκιτς, ναι. Το Μάντζουκιτς δεν επέλεγα. Για φόρ στον Άρη, τι? Ή για άντρα? Για άντρα. Για άντρα. Το Μάντζουκιτς. Ναι. Πόσο κομπλεξικός είσαι? Επίσης, πρέπει να σου πω ότι 99 πόσο στις 99 γυναίκες, γραμμή, πάλι το Μάντζουκιτς θα επέλεγαν. Σε παρακαλώ. Όχι επειδή είναι πιο ωραίος από σένα. Ναι. Για τα λεφτά. Για τα λεφτά. Ας τα λεφτά. Σαν να τα κουλήσεις, σαν λεφτά. Ας τα λεφτά, βρε. Έχει μαλλιά. Με τα λεφτά κι εσύ. Εσύ δεν έχεις. Εντάξει. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Επίσης έχει τετραπάκ. Εσύ δεν έχεις. Περιμένει ο φίλος. Ναι. Ναι, καλημέρα, αδερφέ. Το καμάρι του Βασίλακου. Καλημερίζεις. Το καμάρι του Βασίλακου. Είναι μια πραγματικότητα αυτή που λες, ναι, τα τελευταία χρόνια. Το όνομα, είσαι συγγενής του. Καταρχήν πρέπει ο Βασίλακος να με τιμήσει. Πρέπει να με τιμήσει ο Βασίλακος. Από τότε που πήγα, έγινε το πιο διάσημο χωριό πέριξ της Θεσσαλονίκης. Αλήθεια είναι αυτή, αλήθεια είναι. Φίλε, πιο, και συγγνώμη, εσύ ήξερες τον Βασίλακο πριν? Συγγνώμη, αλλά τον ήξερα. Μόνο για τα σουτζουκάκια, το ξέραμε. Συγγνώμη, αλλά τον ήξερα. Τον ήξερες. Τώρα όμως δεν είναι αντικείμενο ζήτηση μεγαλύτερο? Τώρα πηγαίνω κιόλα στο Βασίλακο. Ορίστε. Έχει ανέβει ο τουρισμό του Βασιλάκου. Θα έρθει σήμερα, ναι, στο πανηγύρι. Είναι κλειστά όλο και καλοκαίρι, δεν έχει τίποτα. Αφού δεν θα είναι οι χαλβάδες του Μάριου. Θα είναι άλλοι χαλβάδες. Φίλε, όμως, οικογένεια Ρούμπου. Όπου πετύχεις χαλβά οικογένεια Ρούμπου, πάρε 5 κιλά. Εντάξει, άστο Ρούμπου. Μάρε, είσαι ανοιχτή εγκυκλοπαίδεια. 93.000 κόσμο, ναι, θα έχει στο Βασιλάκου. Το όνομά σου, αν θες, φίλε. Χάρη θα εξή. Χάρη ο παδό τη ΑΕΚ, Θεσσαλονικιός Χάρη. Εννοείται. Θα πα την Τετάρτη στο μάτς. Αυτό πήρα να σε ρωτήσω. Ναι. Μην πα, είναι τραμπούκι, Χάρη. Δεν είμαστε τραμπούκι. Ναι, εντάξει, είναι φίλο. Είναι... Ναι, αλλάξανε τώρα, είναι πολύ. Είναι η πρωταθλήτρια Ελλάδος, είναι φίλο σωματείο. Έχω πάρα πολλούς φίλους Αριανούς, οπότε θα πάω. Μπράβο. Πέρυσι βγάλατε τον budget με την Boca Juniors. Θα το βγάλουμε με την ΑΕΚ. Ποιο budget βγάλαμε, βρε? 70.000 πήραμε με την Boca Juniors. Ποιο budget βγάλαμε? Θα πήρα τελικά. Φυσικά τι, 70.000. Τέλος, γιατί πολλά ακούστηκαν. Χαίρομαι εγώ για τον Άρη που ανέβηκε, εννοείται. Μπράβο. Γιατί βλέπω την Άρη πιο συχνά στη Θεσσαλονίκη, τίποτα άλλο. Και εγώ πως χαίρομαι να ανέβηκε και ο Άρης. Ναι. Ερώτηση. Ναι. Μπορείς να πάρεις κάτι συλλεκτικό, πολύ συλλεκτικό, ναι, παλιό της United ή της, ναι, Εθνικής Αγγλίας? Τι θα διάλεγες? Πολύ καλή ερώτηση. Πολύ καλή ερώτηση. Δηλαδή ένα match program, ας πούμε, του 66 του τελικού ή ένα match program του 30 της United. Του 66 δεν το έχω. Της United, το πιο παλιό που έχω νομίζω είναι τέλη του 30, αν θυμάμαι καλά. Έχω πολλά προγράμματα. Ξέρεις τι θα έπαιρνα, τι θα ήθελα να βρω? Το κορδονάκι με την φουντίτσα που δεν αντισκάλτσες μέχρι μέσα του 70. Και μία ερώτηση για Ιω, επειδή θα πάνε κάτι φιλαράκια μου. Ναι. Εκτός από την νυχτερινή ζωή, τι άλλο αξίζει εκεί να κάνεις? Πολύ πράγματα. Ας την νυχτερινή ζωή. Ας την νυχτερινή ζωή. Πολλά πράγματα να δούνε. Ας την νυχτερινή ζωή, δεν με ενδιαφέρει καθόλου πουθενά η νυχτερινή ζωή. Εδώ και πολλά χρόνια. Δεν είχαν παραλία. Καμιά εκκλησία, κάτι. Οπωσδήποτε, οπωσδήποτε μαγκανάρι, γνωστές είναι οι παραλίες. Από τη χώρα κάτω, δεξιά, που γίνεται χαμός η πολύ 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 εμπορική, πολύ εμπορική, που βουλιάζει αλλά είναι πεντακάθαρη και έχει και πάρα πολύ, και πολύ, ξέρεις, σερφ και θαλάσσια σπορτς και τέτοια. Και θα πήξεις, βασικά θα πήξεις το μάτι στη Βρετανίδα. Αν πάνε, πηγαίνουν αγοροπαρέα. Πηγαίνουν, ναι. Πολύ Βρετανία. Πολύ Βρετανίδες. Πολύ Βρετανίδες. Γιατί είναι και σπουδαγμένοι στη Βρετανία. Μπράβο, και Αμερικάνες και Αυστραλέζες. Δηλαδή είναι, ωραία, η χαρά, ρε παιδί μου. Η χαρά. Η χαρά. Καμία σχέση καλά με Βαλκάνια. Καλά να περάσεις, μ' άρεσε τις διακοπές σου. Ναι. Είσαι το καμάρι, το και πιθαλονικές. Και πες να πάνε στον τάφο του Ομήρου οπωσδήποτε. Στον τάφο του Ομήρου. Ναι. Τον τάφο του Ομήρου τον διεκδικούν τρία μέρη στην Ελλάδα. Το ένα είναι η Ίος. Είναι και η διαδρομή πανέμορφη. Και το σημείο εκεί.
τους έχει κάνει απίστευτους δρόμους. Δηλαδή η Θεσσαλονίκη δεν έχει τέτοιους δρόμους. Ο Καραμαλής. Το Πασόκ. Ο Καραμαλής ο Κώστας. Ο Καραμαλής ο Κώστας. Ο οποίος λατρεύει την Ήω και πηγαίνει το πολύ συχνά. Ναι, ναι. Και είσαι να πάνε, ωραίος, και είσαι, να πάνε μέχρι πάνω εννοείται στη χώρα άπειρο, στο Εκκλησάκι. Μάριε. Να ξέρεις. Μέχρι πάνω στη χώρα στο Εκκλησάκι. Με τον χαρακτηριστικό Φίνικα που είναι πανέμορφα. Δεν υπάρχει. Φαντάζομαι έχετε κανένα πανηγύρι εκεί τώρα στην Ήω που θα πάνε τον Αύγουστο. Θα έχει πανηγύρι στα χωριά παντού. Έχει τώρα στα νησιά μου. Γιορτάζουν οι Παναγίες των νησιών. Είναι πολύ ωραία, ναι. Οκ, είσαι ωραίος. Έγινε αγόρι μου, να είσαι καλά Νικό. Χάρη, sorry, να είσαι καλά Χάρη. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα, αδερφέ. Όνομα, αν θες, και ομάδα που υποστηρίζεις. Κώστας Αργιανός. Κώστας, οπαδός του Άρη. Πάμε Κώστα, μου σε ακούμε. Για τόσο αναφορά που έλεγε το κάρφωμα μέσα εκεί. Ναι, του Μάρκ Σίμψον. Δεν υπάρχει το κάρφωμα αυτό. Το κάρφωμα αυτό που δεν υπάρχει για μένα ήταν φίλε του Ζερεμάη Μάση μπροστά στον Παπαδόπουλο τότε με την Δυναμό. Τα έχει πηδήξει φίλε από πάνω του. Ναι, το θυμάμαι. Είναι σπότ ακόμα στην Ευρωλίγκα αυτό το κάρφωμα, φίλε. Θα μείνει στην ιστορία. Ναι. Πάνω από τον Λάζαρο, Ρε φίλε, ναι. Τον Εμπαπέ. Δεν υπάρχει, έχει πηδήξει πάνω από τον Λάζαρο και έχει μείνει σόκο ο Λάζαρο. Κώστα, δες το και αυτό που σου λέω. Δες το και αυτό που σου λέω αν υπάρχει με την Ελλάδα. Ναι, αλλά πιστεύω ότι του Μάση θα μείνει φίλε στην ιστορία. Ναι. Δηλαδή τέτοιο κάρφωμα ρε φίλε, πάνω από τον Λάζαρο, αθεόφοβος. Ρωτάω Κώστα τον Χρύσανθο. Ρωτάω τον Χρύσανθο. Το Αριανάκι, το άρρωστο ρε, πόσο ήθελα να Τζερεμάια ρε φίλε. Τζερεμάια, ναι. Πολύ καλό. Ποιαν είχα φέρει στο στούντιο, στο προηγούμενο ραδιόφωνο, ήσουν και εσύ και έκανε σχόλιο, θυμάσαι. Στο προηγούμενο ραδιόφωνο, εγώ πώς να ήμουν. Πιτσιρίκα. Από μια πιτσιρίκα. Άρρωστη Άρης. Όλη η Ελλάδα Άρης είναι. Όλη η Ελλάδα δεν είναι Άρης. Πώς δεν είναι Άρης. Άρης είναι όλη η Ελλάδα. Όλη η Ελλάδα δεν είναι. Ναι. Δε, τι θες, ποια έφερες. Ποια. Που θαύμαζε τον Μάσεϊ, πώς λέγεται το παιδί αυτό. Δεν ξέρω, πολλές το θαύμαζαν. Ναι. Ποια ήτανε. Δεν το πω το όνομα. Έλα ρε σημάρια τώρα να μου. Ποια ήταν και ποια ήταν, δεν θυμόμαστε. Όχι, μια κοπελίτσα, όχι ανώνυμη, δεν έλεγε κάποια επώνυμη. Τέλος πάντων. Που θαύμαζε τον Τζερεμάια. Εγώ θέλω να πω τώρα όσο για το Λάκι Τζόνς που πήραμε τον Πάο, εντάξει. Δεν πήραμε και τον Κόμπι Μπράιαντ, είναι ένας καλός παίκτης. Για τα δεδομένα και τώρα έτσι πως είμαστε, είναι μια πολύ καλή μεταγραφή. Δεν ξέρω αν έκλεισε και ο Κάιζερ. Δεν ξέρω αν έκλεισε ο Κάιζερ. Όχι ακόμα. Τον Μπέκενμπάουερ. Εντάξει. Τώρα θέλουμε, δεν ξέρω με τον Μποχωρίδη τι γίνεται, πού βρισκόμαστε. Πιστεύω, εντάξει, ο προπονητής κάνει ό,τι μπορεί και αυτός ο Αγγέλου. Εντάξει, λόγω Αγγέλου τώρα φυσικά έρθει ο Πέφτης, αλλά εντάξει, πιστεύω να πάμε καλά. Και για τον επιθετικό ήθελα να πω λίγο, Χρήσανθε. Μ' άρεσε χθες και ο Αλβανός, ρε φίλε, που ανεβάστηκε το βιντεάκι, που ενδιαφέρει το Άρη. Ο Μπάσα έρχεται. Όχι ο Μπάσα, ρε. Ο Μπάσα, ρε. Ο επιθετικός σου λέω. Ο Σοντούκου. Τον Σεντίκου λέει. Ο Σοντούκου. Τον Σεντίκου. Δεν τον βλέπω αυτόν. Δεν τον αυτός δύσκολο. Εσύ, το βασικό εννιάρι της Αλβανίας ήταν αυτός. Εγώ βασικό. Ο φίλε πολύ ωραίος και όπως ωραίος είναι και ο Ισπανός, έτσι. Ναι. Που είχαμε πει ο Ισπανός, άμα πάρουμε δηλαδή τώρα αυτό της Ξάνθης, δεν το θυμάμαι εγώ. Που με λες τώρα για της Ξάνθης. Κάτσε ρε φίλε, Γιουνές δεν έχεις δει. Ο πρωταγωνιστής της Ξάνθης ήταν όλη τη σεζόν τότε. Πολύ ωραίος. Δεν το θυμάμαι ρε φίλε, τέλος πάντων. Που μετά από κάθε γκολ πήγαινε και φιλούσε τη γυναίκα του ρε κάτω στα κάγκελα. Μάλιστα. Που αυτό φορούσε τώρα... τσεμπέρι η γυναίκα. Η γυναίκα του φιλούσε ηλικία, τη γυναίκα. Ηλικία. Ναι. 31, αυτός τώρα... 31 νομίζω. Η γυναίκα του 28, αυτός δεν ξέρω. 31, εντάξει. Εγώ θα ήθελα να πούμε ή τον Αλβανό ή τον Ισπανό ήθελα. Καλά, και εγώ πολλά θέλω. 750. Ισπανό, και εγώ πολλά θέλω στη ζωή μου. 450 τώρα, 750 πήγε. Εφορίες, εσείς δεν βάζετε ποτέ, έτσι. Α, ναι, με την εφορία μαζί. Εντάξει ρε Χρυσάνθε. Εντάξει ρε Χρυσάνθε, 750. Η ομάδα 7,5 θα δώσει. Μην το χυμάς τον άνθρωπο. 7,5 ρε φίλε, αλλά είναι τώρα άλλο την επεκτούρα, έτσι. Εντάξει, δεν το συζητάμε. Ναι, αλλά έχουμε 1200 διαρκείας. Να κάνουμε, Χρήστα, εγώ πιστεύω ότι τα διαρκείας μαζωμένα φύλλα θα πέσουνε. Μακάρι. Και αν δεν πέσει μαζωμένα φύλλα πιστεύω ότι ο κόσμος θα τα αποκριθεί στο... Δηλαδή αν δεν είναι πολλά διαρκείας, κάθε Κυριακή πιστεύω το γήπεδο θα έχει μέσο όρο 12-13.000 κόσμο. Ναι, αλλά με το κάθε Κυριακή αν δεν έχουμε πολλά διαρκείας, δεν βγαίνει. Ωραία. Αλλά για να κάνουμε τη διαφορά θέλει. Κώστα, κάνε ένα κλείσιμο επειδή περιμένει κι άλλος και έχει περάσει η ώρα, θα μας κυνηγήσουν. Καλές διακοπές, καλές διαφορές. Να είσαι καλά, Κώστα, παλικάρι μου, να περνάς καλά. Να είσαι καλά, παλικάρι μου. Επόμενη γραμμή, τελευταία, μην καλείτε άλλη. Καλημέρα. Είσαι απίθανη, τον έριξες. Μία γραμμή την έριξες, απίστευτο. Μου ρίχνει και μούτσα. Μάριε, πολλές ευχές. Α, έκανες εσένα. Μάριε, πολλές ευχές. Τα δύο χέρια είναι δύο μούτσες. Ναι. Μάριε, πολλές ευχές για καλές διακοπές.
λέει ο E580. Κάτι μου λέει πως είναι E580. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, αδερφέ. Να είσαι καλά από καρδιάς. Το ίδιο και για σένα. Αδερφέ ή αδερφή. Δεν ξέρω τι είσαι. Αν είσαι άντρας ή γυναίκα. Λοιπόν, να πάμε σιγά σιγά να δώσουμε μία Media Markt. Λέω εγώ. Γραμμή! Α, νομίζω έκανες. Πιστεύω ότι πιο πολύ αγχώνεσαι εσύ, ε. Με Media Markt. Πιο πολύ. Τι να σου κάνω κάτι καλό με Media Markt. Άντε να σου κάνω ένα με όλες τις υπηρεσίες. Λίγο αγωνία για τους, και για τα γυαλιά ηλίου και για το ΠΑΟΚ Βασιλεία, τα εισιτήρια. Εσύ τι είπες, Αναστασία, για τη σειρά στο πείδημα και εσύ, Ζάκιν, τι είπες. Λευκάδα, τι είπες. Τι λευκά. Τη γριά στο πείδημα, αν ρωτήσεις 8 εκατομμύρια ανθρώπους στον πλανήτη, τι να γκουγκλάρω, βρε. Όλοι ξέρουν τη Σάνδρου που είναι ο βράχος. Ο βράχος σηκώνεται 50 μέτρα πάνω και είναι σαν γριά. Το είδα από μακριά και τρόμαξα. Νόμιζαν γριά γίγαντας. Δεν κάνω πλάκα, σοβαρά. Και πήγα και έκανα με σπρέι το βράδυ ένα ήττα γαλάζιο μέσα κύκλο. Και καλά, γριά ήρα. Ναι. Και με κυνηγούσε μετά το νησί, όλο το νησί την επόμενη μέρα. Θυμάστε τον καπετάνιο που θέλει τον ΠΑΟΚ, από την Άνδρο, τον επιχείρημα, τον εφοπλιστή. Πώς λεγόταν, ο Γιαννούλη, ο. Καπετάν Γιαννούλη, πώς λεγόταν, εσύ, Χρυσανθέ. Από την Άνδρο, εφοπλιστή, ρε, που θα πάρει τον ΠΑΟΚ. Άμα αυτό ήταν εφοπλιστή, έχουμε με ΠΑΟΚ. Φίλε, είδα το σπίτι του. Κάτσε καλά. Όχι, ρε, ο άνθρωπο. Εντάξει, τι λε. Όχι, ρε, εσύ. Ήταν η οικογένεια εφοπλιστική και αυτά, ναι, εντάξει, περίμενε. Μην κάνει. Πώς το λέγανε, ρε, εσύ, Γιαννούλη. Τι. Γιάννη. Καμπάνη μου λέει, όχι Γιαννούλη. Ναι, γιατί εγώ εννοούσα Γιαννούλη, ρε. Καμπάνη στο μικρό νομίζω. Γιάννη Καμπάνη. Γιάννη Καμπάνη. Λε, Γιάννη, και λέω Γιαννούλη. Ναι. Και λέει, όχι Γιαννούλη, Καμπάνη. Ναι, βρε. Ναι, αλλά Γιάννη, Γιαννούλη το φωνάζα, νομίζω. Και ποιο τον είχε βγάλει και λέει, καπετάνια, είσαι στον αέρα. Κατάλαβε. Ένα αυτό και ένα ο Κόντι, η καπετάνια. Καπετάνια. Καπετάνια, καπετάνια. Αυτοκτόνησαν 5.000 καπετάνια. Λοιπόν, ΠΑΟΚ Βασιλεία. Νικητές είναι οι Χρήστος Ζαχαριάδης, τελειώνει σε 6.40. Χρήστος Ζαχαριάδης σε 6.40. Νικόλαος Φωτιάδης σε 7.30. Μιχάλης Τζιόλας σε 0.07. Ο παίχτης. Όχι. Τι κάνει ο Τζιόλας, καλά είναι. Καλά εσύ. Ωραίο στόπερ. Βρετανικό, ξύλο. Ωραίο. Πέτρος Δελιτζιάκης 4.60. Έχει σκοράκι εναντίον μας, νομίζω, ε. Έχει βάλει ένα γκολ εναντίον μας. Ο Τζιόλας, νομίζω. Τόσα γκολ που σου έχουμε βάλει. Άσε μας, ρε. Άσε μας. Άσε μας. Ξέρεις που είμαι μπροστά, ε. Στο 1-1, με προβολή του Θανάση του Δημόπουλου. Μπροστά δεν ήσουν ποτέ. Μπροστά στην έδρα κάτω. Ακόμα και. Και σκυλοβρίζω. Και με περισσότερες συμμετοχές στην Αλφα Εθνική όταν είχες, πάλι πιο λίγους βαθμούς είχες. Άστο. Τι λες. Εγώ τερματίζω πάνω από σένα 10 χρόνια με έβλεπες. Λοιπόν. Ακού λίγο μεγάλε. Είμαι μπροστά ακόμα κάτω στην 1, αυτό θέλω κάτω να πω, βρε. Σταμάτα να μιλήσω. Είμαι στην 1 κάτω-κάτω μπροστά. Μόνο κάτω-κάτω. Προβολή ο Θανάσης 0-1. Ματσάρα, πολύ ωραίο μάτς. Και ο Τζιόλας ο σκύλος κάνει τρελή υπερπροσπάθεια και κάνει sliding tackle και τη βγάζει την μπάλα. Αλλά είχε περάσει, εντάξει, ήταν ένα μέτρο μέσα. Απλά δεν βρήκε δίχτυα. Το εκτίμησα πάρα πολύ. Πολύ Βρετανίλα. Λοιπόν, Μιχάλης Τζιόλας 007. Πέτρος Δελιτζιάκης 4.60. Και Αρίστη Θεοδωρίδου 6.91. Επαναλαμβάνω τους νικητές του ΠΑΟΚ Βασιλεία, μία ακόμη φορά αντιστρόφος. Αρίστη Θεοδωρίδου, Πέτρος Δελιτζιάκης, Μιχάλης Τζιόλας, Νικόλαος Φωτιάδης, Χρήστος Ζαχαριάδης. Άδης. Αυτά. Κάνε αποφώνηση. Αποφώνηση κάνει εσύ, θα κάνουμε. Κλείσουμε, ναι. Ακολουθεί ΠΑΟΚ 24. Ωραία. Συνήθως ναι. Με κάτι θα κάνουν μάλλον και ανακοίνωση, παιδιά, για φόρο στον ΠΑΟΚ, στην κάτω 12. Είχαμε σήμερα μαζί μας Σωτήρη Δασκαλάκη. Τελευταία ώρα είχαμε την Αναστασία που έκανε τα μαγικά της για μία ακόμη μέρα. Την ευχαριστούμε για ό,τι κάνει για μας η Αναστασία και κάνει πραγματικά πάρα πολλά, πιστέψτε μας. Αδέρφια, όπου πέρα και να πάτε, ό,τι και να κάνετε, να προσέχετε, να περάσετε καλά και να είμαστε γεροί, να γυρίσουμε πίσω σόι αυλαβής και υγιής. Εγώ θα πω το εξής. Επειδή και εγώ από Δευτέρα θα λείπω. Κατάλαβα. Και θα αλλάξει λίγο το πρόγραμμα. Καταρχήν θα μας ακούτε από την Τετάρτη. Ένα για το μάτς του Άρη με την ΑΕΚ. Θα έχουμε κανονικά εδώ όλο το pre-game, το post-game, το μάτς κτλ. Και από την Πέμπτη. Τι pre-game να έχεις αυτό,
Το pre-game θα έχεις με Μάριε να πεις τις συνθέσεις. Α, να αυτό! Πεις το ρεπορτάζ, να πεις ότι ο κόσμος. Α, νόμιζα κάτι εορταστικό. Να πεις ότι έχει κόσμο, δεν έχει κόσμο, τα νέα αποκτήματα. Αυτό καλά, pre-game τώρα κάνεις ακόμα και στο πιο εύκολο φιλικό παιχνίδι. Κόσμο δίνω εγώ από τώρα. 19.000. Το λέω εγώ. Πάμε παρακάτω. Άλλο. 19. Λέω εγώ. Θα πείτε. Άμα έχει 19.000 θα κάνουμε κολοτούμπες. Θα λέω τι θα πείτε, λέω. Α, πάμε. Συνέχισε άλλο. Λέμε ότι έχει στον κόσμο γήπεδο. Ναι. Λοιπόν. Και από Πέμπτη θα μας ακούτε από Ολλανδία. Ανεβαίνει ο Άρης από 26 του μήνα, οπότε θα έχει ανταποκρίσει κανονικά ο Λίμπερο και βεβαίως θα έχουμε και στο Λαμπαότ Άρης. Η Τρόικα θα επιστρέψει αλλαγμένη όταν επιστρέψει με το καλό. Αλλαγμένη. Μαντέψτε ποιος θα λείπει. Ένας θα λείπει και ένας θα έρθει. Είναι δρομολογημένα όλα. Μαντέψτε ποιος θα λείπει. Μαντέψτε ποιος θα λείπει. Τους τρώμε όλους έναν-έναν. Έναν-έναν. Αυτός με τα μουσια μας έχει ξεφύγει, αλλά είναι καλό παιδί. Με τα μουσια ποιος είναι. Αλλά αυτός με τα μουσια. Α. Μουσια αυτός. Και το 3-5 εκεί δεν είναι ωραίο, ρε φίλε, το φάμε λίγο. Αλλά δεν τρώγεται αυτός με τίποτα. Και αυτό να το φάμε, εγώ πιστεύω. Τι? Άνετα. Όχι, δεν τρώγεται αυτός. Άνετα. Δεν τρώγεται, σου λέω. Χάμουσα Γιουνές. Είναι Ταρζάν. Χάμουσα Γιουνές. Λοιπόν, να περνάτε καλά. Εμείς θα τα λέμε λοιπόν. Ο Μάριος θα πάει να ξεκουραστεί λίγο, να γεμίσει μπαταρίες γιατί είναι απαραίτητο. Όσο θα κουραστώ, τίποτα. Θα κουραστώ με ενέργεια όμως. Αυτό είναι. Είναι όσο τίποτα απαραίτητο να αλλάξει λίγο τις παραστάσεις σου και τα λοιπά. Από το να βλέπει τη φάτσα μου κάθε πρωί να δει καμιά ωραία. Κανένα ωραίο. Καμιά Ιρλανδέζα να μου πει. Μετά το πρώτο δεκαήμερο. Bloody Irish. Στο πρώτο... Μετά το πρώτο δεκαήμερο. Fucking Irish. Στο πρώτο δεκαήμερο θα είσαι ήσυχος. Μετά θα οργιάσεις. Με ουαλή φέτος. Με ουαλή. Θέλω μια ουαλή φέτος να μου πεις. Και όταν γυρίσει εκεί μετά 15 Αυγούστου, πριν μετά, αυτά θα δούμε τώρα πώς θα κάνει, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 Αυγούστου, θα μας πει με ποια Βρετανίδα βρέθηκε χωρίς το συν μπροστά φέτος. Από πόσες Βρετανίδες έγλειψα τις βρώμικες πατούσες. Ναι, αυτό. Αυτό. Μακάρι ο Θεός να μας αξιώσει, έστω έτσι. Μία. Έστω μία, Παναγίτσα. Ζητάει ο καθένας πράγματα από το Θεό. Μεγαλώσει. Μην κάνεις τα μούτρα σου έτσι, κάνω το σταυρό μου, εύχομαι και κάνεις τα μούτρα σου, πάει καντεμιά, Αναστασία. Αυτά. Η μεγαλόχαρη να κάνει το θαύμα της. Άιντε αδέρφια, να έχετε ένα bloody rocking summer.